Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Match ball για την πρόκριση στο Final Four έχει στα χέρια του Ολυμπιακός. Είναι μπροστά με 2-1 απέναντι στην Μπαρτσελόνα και απομένει σε 2-24 ώρα από τώρα να τη βάλει για δεύτερη φορά από κάτω στην έδρα του, να κάνει το 3-1 και να σφραγίσει το ειστήριο για την πρωτεύουσα της Μαδρίτης. Ακούγεται εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Το είδαμε απόψε. Ένα ματς το οποίο νόμιζε κανείς ότι διήρκησε σχεδόν 5 ώρες και μην πω και παραπάνω. Λίγο αργότερα, άλλο ένα ματς θρίλερ. Η ΕΦΕΣ μείωσε 2-1 απέναντι στη Ρεάλ. Παράταση ζωής. Πάντοτε όμως οι Μαδριλένοι έχουν το πλεονέκτημα και τον πρώτο λόγο. Εμείς, για να ολοκληρωθεί το σκηνικό, για να ολοκληρωθεί το τρίπτυχο, έχουμε εδώ πέρα μαζί μας στο στούντιο του Super EuroLeague τον άνθρωπο που επί τόσους μήνες ζητάτε να επιστρέψει. Τον άνθρωπο που έχει υποσχεθεί ότι μία φορά τη χρονιά θα είναι εδώ. Αλλά όχι παραπάνω, γιατί είσαι και ακριβώς Steve μου. Καλησπέρα. Αυτή ήταν η ατάκα που μας είχες αποχαιρετήσει πέρσι. Τη θυμίζω. Βέβαια, αφού πάντα κρατάω το λόγο μου. Εντάξει, ευτυχώς που ήρθαμε και σε μια καλή μέρα με νίκη του Ολυμπιακού. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, ήταν πολύ έντονο το παιχνίδι. Να το ζεις απ' έξω. Βάζοντας τα συναισθήματα στην άκρη, όσο γίνεται αυτό να συμβεί αυτή τη στιγμή, ξέρουμε ότι σε λιγότερο από 48 ώρες υπάρχει άλλος ένας τελικός. Προσωπική εκτίμηση, η Μπαρτσελόνα θα είναι ακόμα καλύτερη. Το έργο του Ολυμπιακού θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ξέρεις, η νίκη είναι σαν να τραβάς ένα πάπλωμα, ξέρεις, σκεπάζει τα πάντα. Τώρα είναι όλα καλά, είναι όλα ωραία. Θα γίνει μια ανασυγκρότηση δυνάμεων, γιατί φυσικά το τρίτο αυτό, το επόμενο παιχνίδι, θα έχει αρκετό άγχος Ολυμπιακός. Σίγουρα ότι είναι στην κόψη του ξηραφιού, γιατί κανένας δεν θέλει να γυρίσει πίσω να διεκδικήσει, μπορείς να στείλω την πρόκριση στην Ισπανία. Αυτό θα ήταν το χειρότερο σενάριο. Όμως νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση, ξεκινώντας από τη σειρά των παιχνιδιών στην Ισπανία. Στη Βαρκελόνη. Λοιπόν, αυτό που είδα εγώ είναι ότι καταρχάς το πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός δεν ήταν έτοιμος να κερδίσει. Δεν ήταν έτοιμος να κερδίσει. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε πάρα πολύ άνετα, πάρα πολύ άνετα, το οποίο δημιούργησε ένα boomerang. Ένα boomerang, δηλαδή ένα boomerang το οποίο εγώ πιστεύω σε αυτές τις τέτοιες είναι καλύτερα να κερδίσεις τον πόντο παρά να κερδίσεις με μεγάλη διαφορά. Δημιουργεί εφορία η νίκη. Ναι, δημιουργεί μια εφορία. Λοιπόν, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω αυτή η εφορία την οποία είχε η Μπαρτσελόνα για το δεύτερο παιχνίδι εκεί στήχησε. Γιατί ο Ολυμπιακός βγήκε όπως ας πούμε βγαίνει ένα σταύρος μέσα σε ένα γυάλο πολύ, όπως ας πούμε μια άμυνα, την οποία δεν την είδαμε απόψε την άμυνα που έπαιξε στη Βαρκελόνη, εκτός από στο τέλος. 8 λεπτά στο τέλος και πάλι παραλίγο να αυτοκτονήσουμε. Λοιπόν, η διαφορά είναι ότι εξής, ότι ήταν μια μεγάλη νίκη, ήταν μια μεγάλη νίκη, όμως εγώ προσωπικά είχα ορισμένες επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο το οποίο επιτεύχθηκε. Δηλαδή, το γεγονός ότι κέρδισε με 14 τρίποντα. Δηλαδή, με 14 τρίποντα. Εκτέλεσε μόνο 3 βολές. Είχε, δεν ξέρω, νομίζω, 4 ή 5 δίποντα. Δηλαδή, κέρδισε ουσιαστικά, μπορείς να σου πω, με ένα στοιχείο του παιχνιδιού, το οποίο δεν είναι σίγουρο ότι σε κάθε παιχνίδι θα μπορείς να έχεις 14 ή 15 ή σαν 16 τρίποντα που είχε ο Παναθηναϊκός προχτές. Σωστά. Λοιπόν, σήμερα ο Ολυμπιακός ήταν πιο συμπαγές. Ήταν πιο συμπαγές. Πιο ολοκληρωτικός. Μπορεί να μην είχε την αμυντική ένταση την οποία όλο το παιχνίδι, μα ήταν πολύ πιο ισορροπημένος. Λοιπόν, όσο αφορά το επόμενο παιχνίδι, εγώ πιστεύω ότι αν ο Ολυμπιακός θα θέλει να είναι φαβορί, θα πρέπει να θυμηθεί την άμυνα που έπαιξε στη Βαρκελόνη. Άμπρο. Λοιπόν, γιατί καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι όλες οι ισπανικές ομάδες, ενώ είναι κλασάτες ομάδες, παίζουν καλλιτεχνικό πατινάζ. Κατάλαβες. Και εμείς, μόλις τους κάνεις ένα εμείς έτσι, πρέπει να παίξουμε a hockey game. Κατάλαβες, αυτό πρέπει να είναι. Στο hockey game επιτρέπεται και το ξύλο πρέπει κανονικά. Πρέπει να είναι
σώμα με σώμα, πρέπει από το πρώτο λεπτό. Και το hockey game φυσικά έχει ένα μεγάλο αβαντάζ για τον Ολυμπιακό, γιατί έχει αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό το στυλ του παιχνιδιού πάρα πολύ αποτελεσματικό και φυσικά κανένας διαιτητής δεν θέλει να πάει κόντρα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Δηλαδή αυτό πιστεύω ότι είναι το στοιχείο το οποίο ο προπονητής, ο οποίος θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια του μέχρι στιγμής, ο οποίος έχει κάνει μια φανταστική δουλειά. Πιστεύω ότι ο Γιάννης Σφαιρόπουλος έχει ένα μεγάλο μερίδιο μέχρι στιγμής, ανεξαρτήτως πώς θα τελειώσει. Γιατί μπορούσε να είχαμε χάσει και απόψε. Δύο φορές. Ναι, δύο φορές. Λοιπόν, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ψυχρά. Η εφορία της νίκης δεν πρέπει να σκεπάζει και τα μάτια μας. Είχα την ευκαιρία, χάσανε τα σουτ στην κόψη του ξηραφιού. Εκεί στα 21 δευτερόλεπτα, όταν είχαν την μπάλα 70-69, είχαν ανοιχτά σουτ και τα χάσανε. Μπορούσε να έχουμε χάσει. Κερδίσαμε. Οκ. Okay. Πάει, τελείωσε, προχωράμε. Λοιπόν, καινούρια μέρα. Μα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί σίγουρα τώρα θα υπάρχει μια εφορία, ειδικά στον κόσμο, ότι ξέρεις ότι θα το πάρουμε το μάστερ. Τίποτα. Περάσανε τα δύσκολα, θα πούνε. Ναι, κάναμε διπλό, γλιτώσαμε δεν γλιτώνουν, κτλ. Δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα και είμαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός μέσα στην ομάδα και από τις δηλώσεις τις οποίες κάνανε δεν θα καλλιεργήσουν τέτοιο πνεύμα μέσα στην ομάδα για το επόμενο παιχνίδι. Επειδή ήμουν μέσα, θα σου πω και επειδή το ξέρεις αυτό το παιχνίδι καλύτερα από μένα, ότι ο κόσμος απόψε έδωσε στο παρκέ τα ερεθίσματα που έπρεπε. Όταν απογοητεύτηκε, δεν το έδειξε, κράτησε την ψυχραιμία του για να μην δώσει επιπρόσθετο άγχος, αυτό που έλεγες πριν, στους παίκτες. Όταν έπρεπε να τους ανεβάσει, το έκανε. Και σε ένα γεμάτο γήπεδο με 15-16.000 κόσμο, ξέρεις, ένα πανηγύρι μαζεύονται και άνθρωποι που δεν το ξέρουν τον μπάσκετ καλά. Εγώ το φοβόμουν. Και ήταν εξαιρετική. Οι αντιδράσεις τους ήταν αντιδράσεις παραπέμπουν στο κοινό της Μακάμπη που ξέρουν όλοι μπάσκετ, στο κοινό της Νέας Υόρκης που δεν τους πιάνεις ποτέ, ξέρουν από πριν τι θα γίνει. Ήταν δύσκολη κατάσταση και τη χειρίστηκαν άψογα. Και αν χρειάζεται κάτι να προσθέσω σε αυτά που είπες για το παιχνίδι σε 2-24 ώρες, είναι αυτό το στοιχείο. Να είναι το ίδιο ακριβώς κλίμα και να μην δημιουργηθεί υπερεφορία ότι φάγαμε το γάιδαρο και μένει μόνο η ουρά, ένα παιχνίδι. Γιατί εκεί θα μπουν προβλήματα. Ξέρεις, όταν βλέπεις ένα παιχνίδι, το βλέπεις σε δύο σκοπιές. Εσύ τώρα είσαι στα όρια τώρα να γίνεις προπονητής, δηλαδή, από ό,τι βλέπω μετά. Μακριά από μένα. Με τον τρόπο το οποίο κάνεις την ανάλυση του παιχνιδιού, αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση, ξέρεις ότι γίνεται μια σκακέρα μεταξύ, ξέρεις, το παιχνίδι, γιατί πολλές φορές ένας προπονητής ένα πράγμα προσπαθεί να δημιουργήσει, είναι κάτι καινούριο. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το γεγονός ότι η Μπαρσελόνα, τουλάχιστον αμυντικά, δεν έκανε τίποτα διαφορετικά από τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία. Αυτό μου έκανε τρομακτική εντύπωση όσο αφορά την άμυνα. Λοιπόν, στην επίθεση κάνανε ορισμένα πράγματα διαφορετικά όσο αφορά την άμυνα του Ολυμπιακού πάνω στο pick and roll, αντί να φεύγει ο ψηλός κάτω χαμηλά, τον αφήνανε πάνω να πάρει την μπάλα και να κάνει αυτό το passing game. Είχανε τέλεια και γι' αυτό είχανε και καλύτερο παιχνίδι. Τουλάχιστον παίξανε πολύ πιο καλύτερα στην επίθεση σήμερα από ό,τι παίξανε στο παιχνίδι που χάσανε. Κάποια στιγμή είχαν 19 και δεν νομίζω όσο και καλή να είναι η άμυνα του Ολυμπιακού, ήταν μια πάρα πολύ κακή μέρα της Μπαρσελόνα. Δηλαδή δύσκολο να την πιάσει την Μπαρσελόνα ξανά σε μια τέτοια μέρα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πολύ πιθανόν η εύκολη νίκη να δημιούργησε μια εφορία στην ομάδα. Θες να δεις στο άλλο μέτωπο τι έγινε, γιατί είχαμε και δεύτερο θρίλερ, την ΕΦΕΣ. Πάρουμε μια γεύση. Για να δούμε. Για να δούμε λοιπόν εδώ πέρα. Τι έγινε. Ρούντι. Ο Κάρολ το βρήκε το τρίποντο και το έβαλε. Ο Περπέρογλου θεώρησε ότι έκανε φάουλ, αλλά δεν σφυρίχτηκε. 72 όλα. Ντρέιπερ. 4-3, πάει μόνος του, έβγαλε έξω, Τζάνινγκ για τη νίκη, ναι! 75-72 με buzzer beater του Ματ Τζάνινγκ. Τρομερό, ε. Δύο μεγάλοι σουτέρ, δύο σουτέρ δολοφόνοι, έβαλαν δύο τρίποντα σε 5 δευτερόλεπτα.
Ο Ήπουβιτς δεν κάνει φάουλ σε τέτοιες περιπτώσεις. Θέλει να σου γυρίσω μερικά χρόνια πίσω. Αν θυμάσαι, ένα παιχνίδι μέσα στο Ολυμπιακός, νομίζω, έχασε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ με ένα σούτ στο Γιάνκοβιτς στο τέλος. Με... Το 99. Που δεν... το 99. Ναι, δεν ξέρω. Το 99 ήταν. Λοιπόν. Τι το 98. Τα έχουν περάσει χρόνια. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι ο κάθε προπονητής έχει τη φιλοσοφία του. Έχει τη φιλοσοφία του. Οι Αμερικάνοι δεν κάνουν φάουλ. Συνήθως οι Ευρωπαίοι κάνουν. Δηλαδή, ο Ντούντα δεν κάνει φάουλ. Λοιπόν, και ο Ζώτης πολλές φορές δεν κάνει φάουλ. Ναι, εντάξει, το ζήτημα είναι ότι τέλος καλά, όλα καλά. Να χάρη και ο φίλος ο Τίτος ο Κομνίνος, ο οποίος θα έχει πάρει διπλή χαρά απόψε, γιατί και ο Ολυμπιακός κέρδισε, αλλά και η ΕΦΕΣ έμεινε στο παιχνίδι. Έμεινε στο παιχνίδι, ναι. Έμεινε στο παιχνίδι. Πες μου για το Σπανούλι απόψε. Έλα. Πες μου για το Σπανούλι. Πώς μπορεί να αντιδράσει ένας αρχηγός με τα όλα του, ο οποίος έχει κάνει άψογα τη δουλειά για 39 λεπτά, τους έχει βάλει όλους το παιχνίδι, κάποια στιγμή έχει 8 assist για ένα λάθος, έχει σκοράρει, έχει διαβάσει τα πάντα και στο τέλος κάνει δύο λάθη και δύο χαμένες βολές, προτού σφραγεί στη νίκη με άλλες δύο βολές. Άνθρωπος είναι. Ναι, δεν είναι. Είναι δύσκολες στιγμές. Εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, δεν... Μπορούσε να ήταν και μοιραίος. Το ζήτημα είναι ότι ήρθανε τα πράγματα και μπορέσανε και ξεπεράσανε αυτά τα λάθη εκεί στο τέλος. Ο Σπανούλης είναι σε ένα δύσκολο ρόλο. Είναι σε ένα δύσκολο ρόλο και σε μια δεδομένη στιγμή ο Ολυμπιακός θα πρέπει να καταλάβει αν θέλει να διατηρήσει τον Σπανούλη σε ψηλά επίπεδα, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να τον προστατέψει. Με την έννοια ότι αυτή η ομάδα είναι χτισμένη γύρω από το Σπανούλι και σίγουρα εγώ πιστεύω ότι μεγάλη πορεία μπορεί να κερδίσει κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι χωρίς το Σπανούλι, μα δεν μπορεί να λειτουργήσει σε πολύ ψηλά επίπεδα χωρίς το Σπανούλι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί καταρχάς ο Σπανούλης μεγαλώνει σε ηλικία. Δηλαδή, πόσο είναι τώρα, 33? 32 στα 33. Νεότερος κανείς δεν γίνεται. Είναι ένα τομέας που δεν τον κέρδισε κανένας. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα το οποίο ο Ολυμπιακός κατά κάποιο τρόπο είναι μια ομάδα αυτή τη στιγμή το οποίο έχει Έλληνες πρωταγωνιστές και ξένους ρολίστες κατά κάποιο τρόπο. Έτσι το βλέπω εγώ. Σωστό. Δηλαδή, αυτά τα παιχνίδια καταρχάς με έχει εντυπωσιάσει η απόδοση του Μπρίντεζη. Ο Μπρίντεζη είναι κάτι το φανταστικό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει low post threat, πώς να σας το πω. Μόνο το 4. Το Μπρίντεζη, το pick and roll με το Σπανούλι. Δηλαδή και οι υπόλοιποι παίκτες είναι σαν βοηθητικοί. Δηλαδή, και ό,τι γίνει στο transition. Θα πρέπει να γίνει ας πούμε, μια σοβαρή μελέτη, γιατί έχει κάτι καινούρια παιδιά. Γιατί το καλό είναι ότι. Και αυτό μου έκανε εντύπωση ωραία γιατί ο προπονητής γύρισε την ομάδα, δηλαδή λειτουργήσε όλους τους παίκτες εκεί. Έβαλε και τον Παπα Πέτρο σε μια δύσκολη στιγμή εκεί, το οποίο το παιδί είναι 20 χρονών, αυτό το παιδί το οποίο δεν τον ήξερα κιόλας τώρα που γύρισε απ' έξω το Αγραβάνι. Δηλαδή αυτά τα παιδιά τα οποία είναι και το μέλλον του Ολυμπιακού, είναι και το παρόν του Ολυμπιακού. Όμως πρέπει να βρει κάποιο πρωτοκλασάτο παίκτη να μπορεί να τον βάλει σφήνα εκεί μέσα, ειδικά στην μπροστινή γραμμή, γιατί νομίζω ότι ο Λοζέσκι είναι αρκετά καλός, δηλαδή εκεί στις θέσεις εκεί, μα εκεί στους ψηλούς πρέπει να βρει κάποιον ενδιάμεσο παίκτη, το οποίο να μην είναι τόσο πολύ, γιατί κατά κάποιο τρόπο η ομάδα είναι προβλέψιμη. Είναι προβλέψιμη, το οποίο τι κάνει στην επίθεση, περισσότερο τι κάνει στην επίθεση είναι προβλέψιμο. Και από τη στιγμή που έχει μόνο ένα παίκτη το οποίο μπορεί να δώσει ουσιαστικά την μπάλα από κάτω να δημιουργήσει μια τέτοια, πρέπει να βρει κάποια άλλη αναλλακτική λύση. Λες το ίδιο πράγμα που ένας άλλος θρύλος του Ολυμπιακού αλλά και του ελληνικού μπάσκετ πριν από 10 μέρες στη θέση σου το είπε με λίγο διαφορετικά λόγια. Ο Παναγιώτης Φασούλας. Φέρτε επιτέλους ένα πραγματικό ψηλό, είπε, και από ό,τι καταλαβαίνω εκεί παραπέμπει και το δικό σου σχόλιο. Πραγματικό ψηλό έχει πραγματικούς ψηλούς. Εγώ θα το πάω πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, εγώ, ξέρεις, θέλει ένα παίκτη ο οποίος να μπορεί να δημιουργήσει ορισμένες φάσεις από μόνος του. Κατάλαβες. Να μην χρειάζεται άλλοι να δημιουργήσουν για αυτόν. Σεβαστεί η δουλειά του Hunter, σεβαστεί η δουλειά του Ντόξτεν, σεβαστεί, εντάξει, ο Pettaway, μα... Θέλει κάτι καλύτερο.
Θέλει κάτι καλύτερο. Καλύτερο. Θέλει κάτι καλύτερο. Σε τεσσάρι, σε πεντάρι, σε τεσσαροπεντάρι, σου κάνει διαφορά ή απλά ένας παίκτης με προσωπικότητα και ποιότητα? Αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς το βλέπεις? Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Εγώ το βλέπω ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να βάλει 15 πόντους. Έτσι το βλέπω εγώ. Μαριάνοβιτς μπορεί να βάλει 15 πόντους. Κάποιον ο οποίος μπορείς να του δώσεις την μπάλα και να δώσεις χώρο και να μπεις όπως δίνουν χώρο στο Σπανούλι να δημιουργήσει. Θέλει άλλο ένα παίκτη ο οποίος να είναι μια αναλλακτική λύση σε αυτό. Ο Μαριάνοβιτς δεν αναφέρω ονόματα. Δεν το λέω υπό την έννοια ότι δύο φορές τον έπαιξε τον Ντόμιτς φέτος και τον έκανε να τρέμει. Έκανε έρμπολ και βήματα μπροστά στο θηρίο από τη Γιουγκοσλαβία ο Ντόμιτς. Και τεχνικά ο Ντόμιτς δεν νομίζω να διαφωνήσεις. Μπορεί να του λείπει λίγο καρδιά και όγκος, αλλά τεχνικά ο τύπος είναι σχεδόν γκαζόλ. Κάτι λοιπόν, λιγότερο. Εσύ ξέρεις τρεις παίκτες. Εγώ ξέρω 300. Έτσι. Λοιπόν, λες Μαριάνοβες, οκ, Μαριά. Για μένα οι παίκτες είναι σαν τόπια υφάσματα. Τα παίρνεις από εδώ, τα βάζεις από εκεί. Υπάρχουν χιλιάδες παίκτες. Το ζήτημα είναι, ξέρεις να τους βρεις, ξέρεις να πας να τους δεις, ξέρεις, ή περιμένεις την πόρτα σου να σου φέρουν. Τον εύκολο, το γνωστό, ε. Λοιπόν, εντάξει, το Μαριάνοβες τον ξέρουν τώρα και οι κότες τον ξέρουν. Λοιπόν, το ζήτημα είναι γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να λογαριάσουμε. Σωστό. Και τον Μπιζέλη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είμαστε και μια χώρα ή μια ομάδα την οποία ρέει το χρήμα. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την ομάδα, την κρατάνε την ομάδα, προσπαθούν να την κρατήσουν στα πλαίσια της λογικής και της πραγματικότητας. Άρα και θα πρέπει να γίνει μια μελετημένη δουλειά. Δηλαδή εγώ θυμάμαι, ας πούμε όταν περπατούσε στον δρόμο, έφαινε μια ομάδα ένα μπέκτη, ξέρω εγώ, και τον πλήρωνε, ξέρω εγώ, τα παλιά χρόνια 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Και έρχεται κόσμο και μου λέει, είναι καλός παίκτης? Γάλα, έδωσες 1,5 εκατομμύριο δολάρια και με ρωτάς εμένα αν είναι καλός παίκτης? Έχουμε κάνει αυτά και χειρότερα στο ελληνικό μπάσκετ. Και πολύ χειρότερα. Εντάξει. Έχουμε δώσει 1,5 εκατομμύριο για παίκτες που δεν είχαν πόδια. Και έπρεπε να φύγουν την επόμενη μέρα. Εντάξει. Υπήρξαν στιγμές ότι είμαστε, ξέρω εγώ, τσιγκούνιδες στο ευρώ και σπάταρες στο εκατομμύριο. Εντάξει. Αυτές οι εποχές τελειώσανε. Δεν μπορούμε να κοιτάμε πίσω. Μα το ζήτημα είναι ότι αυτή η ομάδα έχει παρόν και έχει μέλλον. Το ζήτημα είναι ότι, ξέρεις, κάθε εποχές αλλάζουν. Ο Ολυμπιακός έκανε καλή πορεία με καλές διαχειρίσεις, καλά τέτοια πράγματα και πρέπει να γίνει μια λεπτομερή ανάλυση το τι χρειάζεται. Από ό,τι καταλαβαίνω, λίγα θέλει. Το φινίρισμα, τις λεπτομέρειες. Η βάση σου αρέσει. Τα Ελληνόπουλα, το πλάνο του Σφαιρόπουλου. Δεν βλέπω ότι διαφωνείς όσον αφορά τη βάση. Εκεί, στις λεπτομέρειες. Ναι, στο κερασάκι. Στο κερασάκι είναι που θες το κάνει παραπάνω. Η συναρμολόγηση, όπως το συναρμολογείς. Εκεί είναι περισσότερο η ουσία των πραγμάτων. Είναι σαν το Λουκουμάρε, παιδί. Άμα τον πετάς μέσα στο λάδι και είναι στραβά, ύστερα δεν ξαναφτιάχνεται. Έτσι είναι στραβός ο Λουκουμάς. Έτσι είναι. Λοιπόν, πρέπει να στρώσεις τον Λουκουμά καλά που θα τον πετάξεις μέσα να είναι ωραίος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πρόσεξε πώς πετάς τους Λουκουμάδες. Έχει κέφια. Ποιος, έλα Μάνο. Έχει έλα. Κέφια. Έλα, αγόρι μου. Χαιρετάει και τον Μάνο. Έλα Μάνο μου. Την ώρα που θα βλέπετε εσείς, το Μάνο δεν θα βλέπετε τον Μάνο να πλησιάζει. Πάμε να δούμε λίγο ισπανικές εφημερίδες γιατί ο Στίβ είναι έτοιμος να καταργήσει και τους σκηνοθέτες και τα πάντα απόψε. Λοιπόν, έλα Μάνο λοιπόν όπως είπε έλα, και ο Στίβ. Μάνο μου. Καλησπέρα Στίβ. Ο Σπανούλης στέλνει στο χείλος του γκρεμού την Μπαρτσελόνα. Γράφουν οι Ισπανοί, η μάρκα εν προκειμένου, ηλεκτρονική της έκδοση. Λοιπόν. Και σε λίγα δευτερόλεπτα θα δούμε και την ΑΣ, έτσι δεν είναι Παντελή Λόλη? Λοιπόν, για να δούμε τι λέει η άλλη μεγάλη ισπανική ιστοσελίδα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για την Μπαρτσελόνα, λέει η ΑΣ. Ωραία, πήραμε λοιπόν μια γεύση και από τις ισπανικές εφημερίδες και τώρα ο coach μας είναι εδώ. Γεια σου Μάνο. Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι δεν έχω συνηθίσει να βλέπω μάτς χωρίς εσένα τον τελευταίο καιρό. Πήγα στο σεφ, σε ψάχνα κάποια στιγμή. Και εμένα μου έλειπες. Ναι. Μετά επειδή είχα καιρό να μυρίσω ντέρμπι από κοντά, γιατί εντάξει, ό,τι και να είναι της Basket League, χωρίς να τα υποτιμούμε, έχουν ένα ταβάνι. Αυτό τώρα ήταν μάτς. Όχι, ίδιο είναι. Ταυρομαχία. Κάποια στιγμή ένιωθα τον εαυτό μου να μην έχω ανάσα, μετά μου πιάσε μια ταχυπαλμία, μετά νόμιζα ότι παίζανε 5 ώρες. Το παιχνίδι,
Γενικότερα έχω μείνει καιρό μακριά από το γήπεδο και μου έχει λείψει. Θα πάμε μαζί την άλλη φορά. Okay. Να κοίταξε, αγόρι, άμα δεν αντέχεις τη ζέστη, βγες από την κουζίνα. Έτσι έλεγε η μάνα μου. Λοιπόν, άμα δεν αντέχεις τη ζέστη, κάτσε σπίτι σου. Τι κάνεις τώρα και μου λες τώρα τάχει παλμίες. Κάτσε στο δύο. Τάχει παλμίες. Ξέρεις τι με κράταγε. Τι? Ήξερα ότι μόλις τελειώσει το μάτι θα σε πάρω τηλέφωνο. Θα έρθω να σε πάρω με το αυτοκίνητο, θα κάνουμε την καθιερωμένη μας βολτούλα μέχρι εδώ και μετά θα κάνουμε εκπομπή. Και μόλις το σκέφτηκα μου φύγαν όλα. Α, κουτάχει παλμία. Σκέψου να στον πάγκο δηλαδή, ε. Ναι, σκέψου να ήταν εκεί. Κοίταξε, τάχει παλμία εξηγείται και αλλιώς. Έχω πάρει 10 κιλά. Έχω κόψει το τσιγάρο εδώ και 3 μήνες. Και όπως ξέρεις, είναι δύσκολη η πρώτη περίοδος μετά το κόψιμο του τσιγάρου. Λοιπόν, μην με βάλεις σε σκάλες, λοιπόν. Μην μου κάνεις κάτι τέτοιο καψόνι. Λοιπόν, Μάνο μου, τι άλλο είδες εσύ πέρα από αυτά τα οποία επισημάναμε? Ήταν τρελό παιχνίδι για μένα. Δεν το πιάνεις από πουθενά. Την ώρα που πήγε να μπει σε ένα μοτίβο, άλλαζε και έβλεπες κάτι άλλο. Ολυμπιακός στο τέλος έχει παίξει την άμυνα του Θεού, τους έχει κρατήσει 9-50 χωρίς καλάθι εντός παιδιάς. Και πρέπει να χάσει. Τονίσει μόνος του. Τους δίνει δύο σουτ. Εντάξει, αλλά ο Ολυμπιακός δύο φορές, τρεις φορές μέσα στο μάτς δεν έχει διαχειριστεί καλά τις διαφορές που παίρνει. Χαμηλώνει το ρυθμό του χωρίς λόγο τη στιγμή που παίρνει διαφορά. Δεν συνεχίζει να παίζει με τον τρόπο που δημιουργεί τη διαφορά. Και η Μπαρσελόνα, ό,τι και αν είναι, όσες αδυναμίες και αν έχει, παραμένει μια ομάδα πολύ ψηλού επίπεδου. Θα δούμε και στα κλίψη που έχουμε διαλέξει φάσεις που δείχνουν το επίπεδο το μπασκετικό. Το έχουμε πολλές φορές ψάξει από αυτή την εκπομπή και κάθε φορά βλέπουμε καινούργια πράγματα. Νομίζω ότι αν αυτή η ομάδα είχε λίγο περισσότερο χαρακτήρα, θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα. Ναι. Ο Ολυμπιακός την κερδίζει πρώτα απ' όλα σε αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα στο χαρακτήρα. Έχει παίχτες νικητές, ξέρει πώς θα πάρει αυτό που θέλει. Και από τη μεριά της Μπαρσελόνα προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της πουλώντας μόνο μπάσκετ. Με back pick και flash inside, που λέω εγώ. Ακούστε, είπε. Πριν οι μεν μπαίνουν στον πάγο για να κάνουν καλλιτεχνικό πατινάζ και οι άλλοι πρέπει να μπουν να παίξουν χόκι. Το χόκι, ως γνωστόν για όσους το ξέρουν το άθλημα, επιτρέπεται και το ξύλο. Αφήνεις τα μπαστούνια, πας στη γωνία, πλακώνεις μπουνιές και όποιος μείνει όρθιος. Λοιπόν, μου κάνει η προσέγγιση του Γιατζόγλου. Άστρους να παίζουν καλλιτεχνικό πατινάζ για να κάνουν τέχνη. Ας πούμε εμείς όπως το δεύτερο μάτς στη Βαρκελόνη, γιατί επαναλαμβάνω προσωπική δεν άποψη. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Σήμερα δεν έγινε ακόμα το πράγμα. Πιο δύσκολο. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο μάτι ήταν απόψε. Όχι με την έννοια ότι δεν θα είναι δύσκολο την Πέμπτη, αλλά για την Μπαρσελόνα, όταν έπαιξε το σημερινό μάτι, είχε στο νου της ότι υπήρχε και μια δεύτερη ευκαιρία την Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός δεν είχε αυτή την πολυτέλεια. Ο Ολυμπιακός έχει να παίξει δύο τελικούς. Το είπα και στο post-game και πες μου την άποψή σου, θα το επαναλάβω. Με το που τελείωσε το μάτι, έχω καρφώσει τα μάτια μου πάνω στο Ναβάρο και έχω και την κάμερα, το monitor δίπλα να βλέπω τι γίνεται. Η γλώσσα του σώματος του Ναβάρο, όταν κοιτάει τους παίκτες του Ολυμπιακού και μαζεύει τους δικούς του, είναι δεν τελειώσαμε. Θα τα πούμε την Πέμπτη. Έχει κι άλλη ευκαιρία. Μην νομίζω ότι με βάλατε από κάτω. Μα ο Ναβάρο και στο προηγούμενο μάτι και σε αυτό είναι ο μόνος που είναι αληθινός νικητής. Το παιδί, ενώ κάνει για 3 δεκάλεπτα απίστευτα με την καλάθι. Δηλαδή, πραγματικά, μόνο ο Χάρντεν με έχει διασκεδάσει τόσο πολύ το τελευταίο καιρό με τις αποφάσεις του στην άμυνα, ειδικά μακριά από την μπάλα. Δεν κουνάει, λες και τον έχουν βιδώσει στο πάτωμα. Αλλά στην επίθεση ο τύπος παίζει μόνος του. Βγάζει λαγούς από το καπέλο του και κάνει την άμυνα του Ολυμπιακού να παίρνει συνέχεια λάθος αποφάσεις σε ό,τι αφορά το πώς θα τον αντιμετωπίσει. Πάμε να θυμηθούμε πώς ο Ολυμπιακός αυτό το μάτς που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό έβαλε από κάτω την Μπαρσελόνα. Για να επιστρέψουμε και να μπούμε σε ρυθμούς ειδικής ανάλυσης με Μάνο Μανουσέλη και την πινελιά την ξεχωριστή του Στίβια Τζόγλου. Η Μπαρτσελόνα ως συνήθως μπήκε διαβασμένη στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας με τους δευτεραγωνιστές της να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στο σκοράρισμα και να εκμεταλλευτούν την πίεση επάνω στον Τόμιτς. Ο Ολυμπιακός απάντησε με εξίσου καλή δουλειά στην επίθεση με άξονες του Σπανούλη και Πρίντεζη. Οι Καταλανοί φάνηκε πως έμαθαν από το πάθημα του δεύτερου αγώνα και αντιμετώπισαν με παγίδες τον Πρίντεζη στο low post. Όμως ο φόρουαρ του Ολυμπιακού ήταν συγκεντρωμένος, μοιράζοντας σωστά την μπάλα. Η Μπαρτσελόνα με ομαδική δουλειά κατάφερε να προηγηθεί με 18-15, όμως στη συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στον Ολυμπιακό που με σερί 6-0 προηγήθηκε με 21-15 χάρη σε γκολ φάουλ του Αγραβάνη για να κλείσει η πρώτη περίοδος στο 26-23 με τον Λοντζέσκι να σκοράρει τρίποντο και τον Ντόλμαν 2-2 βολές μετά από ασίστ του Χουέρτας. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι άμυνες άρχισαν να παίζουν περισσότερο ρόλο με τους Πρίντεζη και Χάντερ να αξιοποιούν τις ασίστ των Σλούκα και Λαφαγέτ.
Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε και με τους Ναβάρο και Τόμιτς κατάφερε να μειώσει τον πόντο 33-32. Το τελευταίο τετράλεπτο του πρώτου μηχρόνου ανήκει στον Ολυμπιακό, που με ηγέτη τον Πέντγουεϊ ξέφυγε με 36-32. Λίγο αργότερα ο Τόμιτς χρεώθηκε με τρίτο φάουλ, πληρώνοντας έτσι το ρίσκο του Πασκουάλ να τον κρατήσει στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια για ημίχρονο, προηγούμενος με 44-36, χάρη σε δύο βολές του Σπανούλη αλλά και σε ένα ακόμα τρίποντο από τον Πέντγουεϊ. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να παίζουν σκληρά στην άμυνα και τα καλάθια να μπαίνουν με δυσκολία. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάει την διαφορά στους 10 πόντους χάρη στον Πρίντεζη, 46-36. Η Μπαρτσελόνα απάντησε άμεσα, με Ντόλμαν, Σατοράνσκι και Όλεσον πλησιάζοντας το καλάθι, 48-46. Με ένα απίστευτο τρίποντο του Σπανούλη και μία ασίστ του αρχηγού στον Μάντζαρη, το σκορ έγινε 57-50, όμως για πολλωστή φορά ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να διαχειριστεί σωστά τη διαφορά που πήρε. Οι Καταλανοί απάντησαν με ένα επιμέρους 2-10 και προσπέρασαν 60-59 στην λήξη της τρίτης περίοδου, με τους Τόμιτς και Λάμπε να κυριαρχούν κάτω από τα δύο καλάθια. Στην τελευταία περίοδο, ο Σφερόπουλος πήρε το ρίσκο με αλλαγές σε όλα τα σκριν και το δεκάλεπτο έδειξε να ξεκινά με τους καλύτερους Ιωνούς, αφού ο Τόμιτς υπέπεσε στο τέταρτο του φάουλ. Οι Χάντερ και Πίντεζες έκαναν εξαιρετική δουλειά και στις δύο πλευρές του γηπέδου και οι Ερυθρόλευκοι ξέφυγαν με 66-60. Στο σημείο εκείνο, η Μπαρτσελόνα κόλλησε επιθετικά, όμως και ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε με συχνότητα ώστε να πάρει διαφορά ασφαλείας. Ο Πρίντεζες έκανε το 70-62, δείχνοντας πως καθαρίζει τον αγώνα, όμως ο Ναβάρο ανέλαβε δράση. Σκοράροντας 11 πόντους την περίοδο, κράτησε όρθια την ομάδα του και με δικό του goal foul την έφερε σε απόσταση αναπνοής, 70-69. Ο Πρίντεζης με μία στις δύο βολές έκανε το 73-71, που ήταν και το τελικό σκορ, αφού Όλεσον δύο φορές δεν βρήκε στόχο πίσω από τα 6-75. Στο 2-1 του Ολυμπιακού, ο Πρίντεζης είχε 19 πόντους και ο Σπανούλης 15, μοιράζοντας και 8 ασίστ. Για τους Καταλανούς, ο Ναβάρο σημείωσε 14. Σε ένα τέτοιο τρελό παιχνίδι δεν είναι μόνο τα συναισθήματα, δεν είναι οι εναλλαγές, είναι σίγουρα και η τακτική, μάλλον. Είδαμε πολλά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αναμενόμενο σε ένα τέτοιο παιχνίδι να υπάρχει πολλή τακτική. Έχουν προηγηθεί δύο αγώνες στη Βαρκελόνη και οι ομάδες γνωρίζουν πια πολύ καλά η μία την άλλη. Και οι δύο προπονητές έχουν πάρει αποφάσεις μέσα στο μάτς και στο ξεκίνημα και κατά τη διάρκεια του αγώνα που διαφοροποιούν την εικόνα των ομάδων τους. Έχουν μεγάλη συμμετοχή στο παιχνίδι και ο Σφερόπουλος και ο Πασκουάλ. Νομίζω ότι η κίνηση του Σφερόπουλου να αλλάξει την άμυνα του στην αρχή του 4ου δεκαλέπτου είναι το σημείο που τελικά σημαδεύει το παιχνίδι, γιατί η Μπαρσελόνα κάνει 9 λεπτά να σκοράρει. 9-50 μόνο με βολές. Μόνο βολές και τελικά το μόνο καλάθι που έχει βάλει είναι ένα foul goal του Ναβάρο. Όλα τα υπόλοιπα σούτ, όχι ότι είναι και όλα λόγω της άμυνας, αλλά είχε χαθεί ο ρυθμός, ειδικά τα δύο του Όλεσαν. Ο συγκεκριμένος παίκτης άλλες φορές τα βάζει. Το ένα είναι στην υποπίεση χρόνου, το άλλο είναι τελείως ανοιχτό. Εκεί είναι, θα αποθεώσει τον Τόμιτς, ο οποίος έχει πίσω του, το σκόρ είναι 70-69, και έχει πίσω του τον Μάτζαρη και τον Σπανούλη. Και αντί να γυρίσει και να πιέσει την μπάλα να βάλει ένα lay-up, πετάει την μπάλα με follow στον Όλεσον για να σου τάρει τρίποντα. Εμένα μου το λες. Λοιπόν, τι θες να πω άλλο για τον Τόμιτς. Και βέβαια έχουμε βάλει και τη φάση με το τρομερό φάουλ που του κάνει ο Λαφαγιέτ, ο οποίος σκουντάει πάνω του και πέφτει ο 2-20, λες και είναι χάρτινος πύργος. Ερώτημα προς τον Στίβ πριν ξεκινήσουμε. Στο 30 και χωρίς να τον έχει χρησιμοποιήσει δευτερόλεπτο, ο Γιάννης Σφερόπουλος επιλέγει την τακτική της αλλαγής σε όλα τα screen και βάζει ένα παιδί με μηδενικές εμπειρίες. Ουσιαστικά κάνει triple switch, έτσι. Ναι. Δηλαδή, παίζει με βάση το ότι όσο εκείνη την ώρα το 4 της Μπαρτσελόνα ήταν σε ένα σημείο του γηπέδου, ήταν χαμηλά, ώστε δεν μπορούσε να γίνει αλλαγή. Βέβαια, ο Πασκουάλ πολύ γρήγορα το διάβασε αυτό και έβαλε το 4 στην ball side. Τα έκανε πολύ δύσκολα μετά, γιατί ήταν μόνο κοντή στις βοήθειες, αλλά και πάλι δεν σκόραρε η Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, και βάζει μέσα ο Παπαπέτρου. 0 χρόνο συμμετοχής μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το παιδί παίζει δύο αρνήσεις, πάνω να βγει το τριάρι ο Αμερικάνος στην Μπαρτσελόνα από μπροστά, τον έχει κλειδώσει. Καθαρίζει 4 rebound. Το ένα νομίζει ότι τον πλάι θα τον πάρει και να τον ξεκολλήσει από το παρκέ, που του βάζει στην αρχή στα χέρια. Το παιδί, όταν το είδα εγώ, λέω τώρα, ή έχει σκεφτεί κάτι το οποίο δεν το ξέρει κανένας, έχει τραβήξει λαγό από το μανίκι, ή θα καταρακωθούμε εδώ πέρα τώρα. Καληνύχτα, δεν έχει παίξει δευτερόλεπτο το παιδί. Και μυρίζει όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Τόλμησε. Το λέω αυτό σε συνέχεια αυτό που είπες πριν. Η δουλειά που έχει κάνει
δύο 20χρονα έχουν πραγματικό ρόλο την ώρα που η μπάλα ζυγίζει 300 κιλά. Στα πιο κρίσιμα, στα πιο κρίσιμα μάτς σεζόν. Και ο Αγραβάνης και ο Παπαπέτρου. Γιατί τα λες έτσι μελοδραματικά, ρε παιδί μου. Δεν τα λέει, τα λέει με ένα μελοδραματικό τρόπο. Και έβαλε εκεί για πρώτη στιγμή που το παιδί είναι. Ο Παπαπέτρου είναι θηρίο, ρε. Επειδή είναι 20 χρονών, έβαλε το παιδί εκεί ακριβώς αυτό που μπορεί να κάνει. Και μπορεί να κάνει αλλαγή. Είναι δυνατό παιδί, μπορεί να παίξει άμυνα. Έβαλε ο προπονητής τον κατάλληλο παίκτη για την κατάλληλη τακτική την οποία είχε να εφαρμόσει. Το τολμούν πολύ να ρίξουν τον 20χρονο και την ώρα μέσα στη φωτιά. Δεν πάνε με τα σίγουρα. Μα δεν νομίζω, δηλαδή δεν σημαίνει αν τον. Πολλοί δεν έχουν και αυτή τη δουλειά, είναι εκεί για κάποιο λόγο. Άρα και έχει ικανότητες. Πιστεύω ότι ήταν μια καλή κίνηση. Το ζήτημα ήταν, η κίνηση ήταν σωστή γιατί είχε το σωστό εργαλείο να κάνει αυτή τη δουλειά. Ήταν σωστό εργαλείο. Εγώ τον έχω δει λίγο τον Παπαπέτρου, μα από ό,τι καταλαβαίνω όταν ήταν και στο Τσέξες τον είχαν περισσότερο σαν τεσάρι. Ήτανε και ύστερα άρχισε και έβγαινε έξω περισσότερο. Σε αυτό είναι καλός. Τον έβαλε σε ένα ρόλο στην ομάδα, παρόλο που ήταν άπειρος όπως λες και αυτό το πράγμα, θα μπορούσε να ανταποκριθεί πιο εύκολα παρά κάποιο ρόλο τον οποίο δεν ήταν καλός. Και ανταποκριθήκε. Και έβγαλε άσπρο πρόσωπο τον προπονητή. Δηλαδή, στο τέλος συμφωνήσαμε, νομίζω. Με βάλε στη θέση μου και στο τέλος μου ξανά δώσε σχόλια. Είσαι λίγο μελαδροματικό, δηλαδή. Δηλαδή είσαι επηρεασμένο πολύ από το παιχνίδι. Μήπως έχεις τάκη παλμία. Όχι, μου πέρασε. Δώσε μου ένα χάπι, τι λες. Όχι, μου λέει ότι είχε τάκη παλμία. Που λέει καθόσουνα στον πάγο τότε με 20 δευτερόλεπτα να κάνει φάου και τέτοια τάκη παλμία. Λοιπόν, δεν κάνει προπονητή γύρω, άστανε. Είναι προπονητή μόνο στην Όβαδο. Είμαι τέτοιο, έχω σκουριάσει. Το ομολογώ. Είναι στρατηγό κατόπιν πολέμου. Ξέρει, τελειώνει ο πόλεμο και από εκεί και πέρα τι έκανε ο ένα, τι έκανε ο άλλο. Για του ταξίδιου, η καλύτερη στρατηγή είναι τότε. Για του εμεστολισμού και τι παρελάσει. Άστα. Λοιπόν, από σένα. Όχι τώρα, χωρί πλάκα, εντάξει, έχει δίκιο. Το παιδί, εντάξει, δεν το κάνουν πολύ. Μα όπω είπα προηγουμένω, ότι έκανε καλή. Καταρχάς, αν δεν κάνω λάθος, ο Πέρουεϊ δεν έπαιξε στα προηγούμενα παιχνίδια, έπαιξε. Όχι. Στο δεύτερο έπαιξε. Ήταν εκτός rotation. Ήταν εκτός rotation, λοιπόν. Αναφέρει στο. 12 παίκτες είχε βάλει ο Σπυρόπουλος. Έπαιξε 12 παίκτες. 11 παίκτες ο Πασκουάλ. Λοιπόν, όπως αναφέρει, ας πούμε, για τον Πάπα. Τον Πάπα Πέτρου. Το ίδιο πράγμα για τον Πέρουεϊ. Ναι, αλλά ο Πέρουεϊ το καλοκαίρι δεν παίζει στην εθνική ομάδα, δεν μας νοιάζει. Εγώ το λέω πάντοτε με το βλέμμα και εκεί. Α, έχει κρυφή ατζέντα. Όλα. Το μέλλον του Ολυμπιακού που ο Παπαπέτρου είναι για 10-12 χρόνια είναι στην εθνική ομάδα. Καλό ο Αμερικάνος, τον αγαπάμε, συμπαθείς. Το μέλλον του Ολυμπιακού είναι και το αποτέλεσμα. Το ζήτημα είναι ότι όπως δες, δεν έχει βάλει το Πέρουεϊ και ο Πέρουεϊ που ήταν μέσα στο σπίτι του σκύλου, όπως ήταν οι Αμερικάνοι, the doghouse, ο οποίος δεν έπαιξε και ήταν σημαντικός. Ειδικά με κάτι shoot τρίποντα που έβαλε, στην άμυνα έκανε κάτι λάθη και γι' αυτό τον έβγαλε εκεί στα rotations. Μα όπως είπα, δηλαδή ο προπονητής είχε μεγάλη συμμετοχή το βράδυ απόψε στη νίκη. Έτσι όπως το λες. Έκανε πολύ καλό κοουτσάρι. Δεν ξέρω, ο Μάνος συμφωνεί μαζί με αυτό που είπε προηγουμένως. Τολμάει να διαφωνήσει μαζί σου. Τολμάει ο Μάνος να διαφωνήσει μαζί σου. Για να σε δω λοιπόν, Μάνο. Για λέγε. Όχι, δεν έχω. Κοίταξε, ο Μάνος δεν έχει πρόβλημα να διαφωνήσει μαζί μου ή να συμφωνήσει. Δεν είναι θέμα, δεν είναι yes man. Αν νομίζει ότι αυτό που λέω είναι λάθος, θα το πω. Ο Μάνος δεν είναι yes man. Εσύ είσαι πολύ επιβλητικός και δεν αφήνεις περιθώριο. Τι? Αλλά τώρα, εσύ λέω είσαι πολύ επιβλητικός και δεν αφήνεις πολλά περιθώρια. Αλλά τώρα τελευταία έχεις γλυκάνει. Τι έχω κάνει? Έχεις γλυκάνει. Too sweet, που λέτε εκεί στο. Εδώ ο Ομπάμα με στέλνει στο Ιράκ και εσύ μου λες ότι έχω γλυκάνει. Μα γι' αυτό. Λοιπόν. Κύριε Μάνο μου, να παίξουμε μπάσκετ. Πάμε, ναι. Να πούμε ότι το παιχνίδι είχε μια μορφή που δεν την περιμέναμε στο ξεκίνημά του. Με το σκορ στο 26-23 και ένα τελικό απολογισμό με 40 assist σε ένα παιχνίδι που υποτίθεται ότι θα έπεφταν κορμιά. Αν δεν υπήρχε το τετράλεπτο στο τέλος της δεύτερης περίοδου, θα έλεγες ότι το πρώτο ημίχρονο βγαλμένο από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Και η τέταρτη περίοδος, έτσι, που εκεί πια παρά έγινε play-off basketball. Λοιπόν, νομίζω ότι το ξεκίνημα ήταν πιο πολύ στη λογική φοβάται ο Γιάννης στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Και πήγε το παιχνίδι στη λογική πώς θα σταματήσουμε το start της άλλης ομάδας. Κοιτάξτε εδώ πώς κυνηγάει ο Μάντζαρης στο Ναβάρο για να βγει από το screen. Και ο Σπανούλης που αρκάρει το Σατοράνσκι κάνει jump του, τον πολπηδάει στην μπάλα για να μην αφήσει
τον Ναβάρο να σουτάρει. Ο Ναβάρο πολύ σωστά επιστρέφει την μπάλα στον Τωράνσκι και στην ουσία δίνει στον Τσέχο ένα ελεύθερο σουτ. Το έγινε δύο φορές. Ξεκίνησε με 2-2 Τσέχο. Ναι, δεν ήταν ακριβώς έτσι το δεύτερο σουτ. Ναι. Αλλά εδώ φαίνεται η τακτική που είναι μη βάλει ο Ναβάρο, μη ζεσταθεί ο Ναβάρο. Εδώ να δούμε τι άλλαξε ο Πασκουάλ με τον Ντόμιτς. Μιλάμε για τακτική. Η μπάλα πάει στο ψηλό και κοιτάξτε τον Πρίντεζι πώς δεν γίνει να μαρκάρει. Υπάρχει ένα παίκτη στη γωνία που είναι πάλι δική του ευθύνη. Και ο Ντόμιτς βέβαια που είναι πιο έτοιμος αυτή τη φορά κάνει το ασυνήθιστο, βάζει την μπάλα στο πάτωμα και επιτίθεται. Και εδώ έχουμε μια φάση με μπάσκετ Μπαρτσελόνα. Κοιτάξτε πώς όλος που είναι στο κέντρο της ρακέτας κάνει αυτό το screen. Ενώ υποτίθεται ότι γινόταν ένα exit pick για να σουτάρει την μπάλα ο Χεζόνια. Τελικά η μπάλα καταλήγει στον Ντόμιτς που βάζει ένα πολύ εύκολο layup. Θέλω να πω ότι το ξεκίνημα είχε πολύ τακτική και πολύ λιγότερο ξύλο και επαφές από ό,τι περιμέναμε και είχαμε συνηθίσει και στο δεύτερο παιχνίδι, όπου παίχτηκε πραγματικά πολύ δυνατό μπάσκετ. Μέχρι το 30, αν εξαιρέσει το τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου, είναι ρυθμός 100% της Μπαρτσελόνα. Αυτό που θέλει να κάνει. Βεβαίως ο Ολυμπιακός στην επίθεση έχει διαβάσει πράγματα. Έχει τρομερό συντελεστή ασίστ λαθών και ο ίδιος. Αλλά... 219 ασίστ και 20 Μπαρτσελόνα. Την πρώτη στιγμή είχε πει και το επιβεβαίωνε και ο Στίβ, α, την άμυνα θα κερδίσει. Δεν θα κερδίσει. Έχει περισσότερο ταλέντο. Καλύτερου αυτοματισμού στην Μπαρτσελόνα. Και επί 30 λεπτά λοιπόν την αφήνει να παίζει το παιχνίδι. Και την κερδίζει ο Ολυμπιακός τελικά στην επίθεση. Έτσι. Έχει 16-26 δίποντο, και ενώ η Μπαρτσελόνα έχει 17-35 και πολύ καλύτερο συντελεστή στα τρίποντα που έχει 8-25, ενώ η Μπαρτσελόνα έχει 5-21. Πολύ κακό νούμερο. Αν σκεφτεί κιόλα ότι η Μπαρτσελόνα έβαλε νωρίς 3, έχει βάλει τα υπόλοιπα 2 σε 30 λεπτά. Να δούμε τα μεγάλα σουτ που βάλει ο Ολυμπιακός στην επόμενη ενότητα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Ολυμπιακός ξεφεύγει στο σκορ στο ξεκίνημα. Η μπάλα πάει στο Σπανούλη, είναι ο όλος μπροστά του. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι πίσω στο σκορ 3 πόντους. Υπάρχουν 6 δευτερόλεπτα ακόμη στην κατοχή. Και κάνει αυτό το άλμα στο πλάι ο Βασίλης για να πετύχει ένα μεγάλο σουτ. Είχε βάλει ένα αντίστοιχο και στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ άλλη μια φάση με τον Λοντζέσκι να παίρνει το κεντρικό screen, τον down pick από τον Χάντερ και να εκτελεί σε πρώτο χρόνο για να δώσει τον Ολυμπιακό προβάδισμα 6 πόντων. Και να δούμε άλλη μια φάση με την επιλογή που έκανε ο Πασκουάλ να δώσει βοήθεια με τον 4. Εδώ φωτίζουμε τον Ντόλμαν για να δείξουμε ότι θα πάει να μαρκάρει τον Χάντερ στο βύθισμά του και θα αφήσει μόνο του τον Γιώργο. Γενικά δεν σεβάστηκε το σουτ του Πρίντεζη η Μπαρτσελόνα και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να το πιστεύει και απόψε το βράδυ ο Πασκουάλ αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Σου έχει κάνει κηδεία μέσα στην έδρα σου ο Πρίντεζ με όποιο τρόπο θες. Και επιλέγει να αφήσει τον Πρίντεζ. Εντάξει, και ο Ναβάρο δεν ξέρω τώρα αν φάνηκε στο τελευταίο πλάνο. Είχε μείνει αγαλματάκι ακούνητο στην αδύνατη πλευρά. Δεν πήγε να μαρκάρει το σουτ του Γιώργου. Αλλά και πάλι το σουτ ήταν εκεί. Θα πρέπει να γίνει μια τέλεια περίπτωση. Και να έκανε ο Ναβάρο θα το σούταρε. Το πολύ πολύ να είχε λίγη περισσότερη πίεση αντί να είναι ελεύθερο. Το βέβαια ξεκινάει από το γεγονό ότι επιλέγει να κάνει hard help στο κεντρικό pick and roll, ανεξαρτήτως ποιος είναι ο χειριστής. Δηλαδή δεν το κάνει μόνο στο Σπανούλη, το κάνει σε όλους. Δεν σε παραξένεψε λίγο αυτό. Εντάξει, αυτό νομίζω ήταν λίγο αφελές. Έτσι χρεώθηκε 3 φάουλ ο Ντόμιτς, 45 μοίρες, στα 9 μέτρα. Για ποιο λόγο. Αγχώθηκε. Υπάρχει, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο coach. Πολλοί προπονητές το κάνουν αυτό σε συγκεκριμένους παίκτες και άλλοι το κάνουν σαν σταθερή τακτική. Δηλαδή τα κεντρικά pick and roll με τον 5 τα παίζουμε όλα με δυναμικό heads out και όχι αν το κάνει. Ας πούμε, ένας σουτέρ θα το κάνουμε χετζάτο και σε κάποιον άλλο θα παίξουμε φλάτ. Λοιπόν, έβγαλε τους δεινοσαύρους του 2017 και του 2018 στα 9 μέτρα κάνουν επιθετική άμυνα. Πες μου. Κοίταξε, το ζήτημα είναι, ξέρεις, χωρίς να θέλουμε να ανοίξουμε και τα μάτια του Πασκουάλ, ελπίζω να μην ξέρει ελληνικά. Να μην βλέπει, ε! Έχει μια ικάνα διερμηνέα. Το ζήτημα είναι ότι, όπως ξέρεις, πηγαίνει η σειρά των αγώνων, ας πούμε, το μεγάλο αβαντάζ. Ας πούμε που είχε η Μπαρτσελόνα, ας πούμε με τον Ντόμιτς και τον άλλο τον Γερμανό, τον Ψηλό και ιστορίας, αρχίζει και γίνεται disavantage με τις τακτικές τις οποίες ακολουθεί. Ο Μάνος είπε κάτι προηγουμένως όσο αφορά παίζοντας με τον Μπολενό στον 5, ας πούμε και ελαφρύνοντας την ομάδα του,
Και αντί να κάνει pick and roll, να κάνει pick and pop και διάφορους διαδρόμους. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αυτό που παρατηρώ εγώ, ότι όσο και καλά να είναι, ας πούμε, ο Πασχουάλ ή οι ξένοι προπονητές, δεν έχουν τις λεπτομέρειες τις οποίες έχουν οι Έλληνες προπονητές. Δεν ξέρω, πηγάζετε ίσως από τη σέρβικη παρουσία ή τη γιουγκοσλάβικη παρουσία, οι μεγάλοι δάσκαλοι όπως ήταν ο Ιβκοβιτς ή ο Μπράδεβιτς, όλοι οι άλλοι Ιουγκοσλάβοι που ήρθανε. Και εν πάση περιπτώσει μας έχουν επηρεάσει αρκετά εδώ. Πρέπει να τα αναγνωρίσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω συγκεκριμένους πλάνους. Δηλαδή, το να μπει στον Γιώργο τον Πρίντεζη. Ωραία, ο Γιώργος τον Πρίντεζη είναι ένας παίκτης ο οποίος, άμα έχει τα δύο του πόδια στο τρίποντο κάτω. Τετράγωνο στο καλάθι, είναι επικίνδυνος. Εμείς θέλουμε να σουτάρει εν κίνηση. Δηλαδή, δεν βλέπω ειδικές αποστολές. Αυτό δηλαδή είναι μια άμυνα, ξέρεις, την οποία κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, κάνει flow. Δηλαδή δεν έχουν κάποιο προγραμματίζουμε το κομπιούτερ και πάει ευθεία. Πρόγραμμα. Εντάξει, δεν είναι και η αμυντική ομάδα περισσότερο. Δεν είναι αμυντική ομάδα. Και γι' αυτό παίζει τόσο μεγάλο ρόλο το tempo του παιχνιδιού. Δηλαδή, και ο Ολυμπιακός αυτό πιστεύω ότι παίρνει άριστα. Δηλαδή, εν μεν θέλει να τρέξει, εν μεν θέλει να επιδιώξει τον εφηδιασμό. Από εκεί και πέρα όμως δεν θέλει με κανέναν τρόπο να κάνει ένα run and gun game. Κατάλαβες, δηλαδή, ή θα βγάλει τον εφηδιασμό με αριθμητική υπεροχή και άμα δεν έχει αριθμητική, προτιμάει να πάει στο 5-2-5 παρά να πάρει 3-4 ή κάτι τέτοιο και να γίνει πάνω κάτω, γιατί αυτό θα ήταν καταστροφή. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σε αυτό, σε όλα τα παιχνίδια, έχει κάνει άριστα. Πάνω, συνεχίζεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει κάνει ο Πασχουάλ με τον Πρίντεζη, όχι στο τρίποντο, αλλά στο low post. Εδώ είναι μια φάση που μετά από το side pick and roll ο Γιώργος θα πιάσει την μπάλα στο low post και κοιτάξει τον Ντόμιτς πώς θα κάνει η παγίδα. Αλλά πάλι ο Ναβάρο δεν κάνει περιστροφή και ο Τόμας αργεί να καλύψει τον Τάρσο στο κέντρο. Ο Γιώργος το διαβάζει, είναι και έτσι κι αλλιώς πολύ ομαδικός παίκτης. Θα πάρει το foul goal ο Ντάρστον από την κακή αντίδραση του Τόμας. Πάμε στην επόμενη φάση με με την επιλογή του Ολυμπιακού να παίξει ένας εναντίον ενός στον Ντόμιτς στο low post. Δεν στέλνει δεύτερο παίκτη. Από το δεύτερο παιχνίδι αυτό, έτσι μόνο. Ναι, και παρά το ότι είναι μια εξαιρετική πάσα στο Λάμπε που δεν την αντιλαμβάνεται, δημιουργείται τελικά αυτή η ευκαιρία για να βάλει ευθυνδιασμό ο Ολυμπιακός σε λιγότερο από 4 δευτερόλεπτα. Εδώ να δούμε τριαντέρα στο Ολυμπιακό απέναντι στο Ναβάρο. Βλέπουμε ότι ο Λοντζέσκι αλλάζει στο handoff. Και αμέσως μετά ο Μεν Ντάρσον θα κάνει παγίδα, θα προσπαθεί να καλύψει τον Ναβάρο και ο Πέντγκοϊ από την αδύνατη πλευρά έκανε το σωστό βύθισμα για να μην αφήσει τον Τόμιτς να πιάσει την μπάλα. Και εδώ στην εξέλιξη της φάσης θα δούμε ότι η τακτική της Μπαρτσελόνα να παίζει με τον 4, να βοηθάει το pick and roll του 5 και να αφήνει μόνο του τον 4, συνεχίζεται και με τον Πέντγκοϊ. Όχι μόνο με τον Πρίντεζη. Αλλά δύο τριποντάκια εκεί. Νομίζω ότι γενικά αυτή τη βοήθεια με τον 4 σε όλα τα screen θα πρέπει να την αναθεωρήσει ο Πασκουάλ. Δεν το έχει βγει σε καλό. Και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι έτοιμος να έχει κάποιο plan B σε αυτό το ενδεχόμενο. Ο συνδυασμός της επιθετικής άμυνας με τον ψηλό να βγαίνει ψηλά είναι αυτό με το 4. Εδώ στο Ολυμπιακό πόσα ελεύθερα σου, πάνω από 10. Και μετά δημιουργεί και αυτοπεποίθηση, δημιουργεί momentum για τον Ολυμπιακό. Γενικά αυτό είναι πραγματικά κίνδυνος θάνατος. Όταν το μπει μια ομάδα σε αυτή τη διαδικασία, δίνει την ευκαιρία στον άλλον να κρατάει την τύχη της στα χέρια της. Επόμενο κεφάλαιο. Να πάμε στις αλλαγές που έκανε ο Ολυμπιακός στην άμυνά του στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου και να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Εδώ, κοιτάξτε, γίνεται το σκέφτη στην μπάλα και ο Χάντερ θα πάει να μαρκάρει αυτός την μπάλα. Και ο Τόμιτς θα έχει την ευκαιρία να επιτεθεί εναντίον του Λοντζέσκι στην άδυνατη πλευρά. Συγγνώμη, εδώ είναι το ξεκίνημα που ήταν η προηγούμενη τακτική, αυτή που λέγαμε προηγουμένως. Και από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά αλλάζει η τακτική. Εδώ είναι η φάση που παίζει εναντίον των κοντών ο Τόμιτς και θα πάρει το φάουλ. Σε όλες τις φορές ο Τόμιτς είχε μία στις δύο. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα θέμα. Και κοιτάξτε εδώ μια φάση που την έχουμε βάλει για να δούμε πόσο
Χαλαρά παίζει. Δεν είναι η άμυνα του Παπαπέτρου που έλεγε πριν. Κοιτάξτε τον Ντόμιτς πώς θα πέσει κάτω, μόλις τον ακουμπήσει ο Λαφαγκέτ. Λες και το χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Από ένα άλλο πλάνο. Κοιτάξτε. Έλα, γελάει ο κόσμος. Εντάξει, αλλά αυτό είναι, είναι η υπερπτουσία του προβλήματος που έχει η Μπαρτσελόνα. Είναι 2-17, έχει όλο τον μπάσκετ του Θεού και είναι πιο soft, μην πω τίποτα χειρότερο και από, και από το βούτυρο. Παρακάτω. Λοιπόν, εδώ έχουμε το πόσο επιθετικός είναι ο Χάντερ στα rebound. Γενικά οι δύο ψηλοί του Ολυμπιακού στο τέταρτο δεκάλεπτο έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Κοιτάξτε τον Χάντερ, μια χαμένη φάση. Είναι πολύ σημαντική. Κυρίως γιατί βγάζει το Λαμπ έξω αμέσως μετά ο Πασκουάλ, γιατί δεν θέλει να δει άλλο. Ο Χάντερ κυριολεκτικά κυριαρχεί. Εδώ θα πάρει ένα δυναμικό rebound και θα δώσει ευκαιρία για τρέξιμο. Εδώ με το Μάντζαρ θα συνεργαστεί τέλεια. Όχι, εδώ γίνεται αλλαγή και πάλι αφήνει τον Πρίντεζ μόνο του Ντόλμαν. Είπαμε ότι ο Πρίντεζ και ο Χάντερ έχουν όλη την πεμπτουσία της επίθεσης του Ολυμπιακού στο τέταρτο δεκάλεπτο. Εδώ το screen γίνεται, ο Τόμιτς βρίσκεται στη μέση και κοιτάξτε πόσο ψηλά πηγαίνει ο Χάντερ για το κάρφωμα. Και εδώ κοιτάξτε τον Πρίντεζ στην αδύνατη πλευρά. Ναβάρο δεν κουνάει. Τι κάνει ο Ναβάρο εδώ. Ο Ντόιλμαν κοιτάει την μπάλα και τίποτα άλλο και ο Πρίντεζ σκοράρει το 70, πετυχαίνει το 70-62. Πολύ κακές άμυνες από την Μπαρτσελόνα και ταυτόχρονα και ο Πρίντεζ και ο Χάντερ κερδίζουν τους αντιπάλους τους πρώτα απ' όλα στην ενέργεια. Φαντάζομαι ότι έχει ειδική ενότητα και για το φινάλε. Ναι, πάμε στην τελευταία ενότητα για το φινάλε. Να δούμε τι έγινε στο τέλος. Πρώτα απ' όλα, να δούμε πώς εδώ στην αλλαγή βρίσκεται ο Μάτζαρ να μαρκάρει τον Ντόμιτς και ο Ντάνστον είναι με τον Ναβάρο. Το σκόρ είναι 70-66, 1-0 πριν τη λήξη. Αλλαγή ρυθμού, αλλαγή κατεύθυνσης και 70-68, μια βολή ακόμη 70-69. Είναι το μοναδικό, είναι το πρώτο καλάθι της Μπαρσελόνα μετά από 9 λεπτά αγώνα. Εδώ ο Βασίλης ρισκάρει, βέβαια αυτή είναι και η άλλη, γιατί γίνεται η παγίδα. Ο Μάντζαρης κανονικά θα πρέπει να πάει πίσω του για να πάρει την μπάλα και ο Πρίντες να εμφανιστεί λίγο πιο νωρίς στο λόμπος για να πάρει την μπάλα. Τελικά επιλέγει το ρίσκο αυτής της πάσης ο Βασίλης. Χιάστηκε ο Βασίλης. Και εδώ με 2,6 να μένουν για να τελειώσει η κατοχή, 2,2. Ο Όλεσον μετά από την κομπίνα θα βρεθεί μόνος του, θα στάρει το σουτ. Είναι παντελώς ελεύθερο. Δεν θα ευστοχίσει. Εδώ χάνεται το rebound. Οι διαιτητές για πολλωστή φορά πάνε στο βίντεο για να δουν τι έγινε. Και στην πιο κρίσιμη επίθεση του παιδιού η Μπαρσελόνα, κοιτάξτε τι γίνεται. Ο κύριος Τόμιτς έχει πίσω του το Μάτζαρι και μπροστά του το Μάτζαρι και πίσω του το Σπανούλι. Η ψηλή είναι έξω και αυτός πιάνει την μπάλα και την πετάει. Συγχαρητήρια, πήγε να κάνει μπαλέτο. Follow πάσα στον Όλεσον. Και εδώ ο Τόμιτς υποτίθεται έχει γυρίσει το πόδι. Ναι, ναι, καλά. Εντάξει. Κροάτης ψηλός. Ο Πρίντεζης βάζει τη βολή εδώ. Έχουν προηγηθεί 2 βολές του Ναβάρο και 2 βολές του Σπανούλη. Η βολή που κάνει το 73-71. Χάνει τη δεύτερη. Αλλά παρόλα αυτά η Μπαρσελόνα δεν θα κάνει μια καλή επίθεση. Ο Αμπρίνες θα πετάξει την μπάλα. Και ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 2-1. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Ντόμιτς. Τώρα που το ξαναείδα, να του το πούμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Και σου έχω μια έκπληξη. Βέβαια την ξέρεις, μα δεν με τράπλα σε παίζω τώρα. Αλλά τον ζήτησες και σου έρχεται. Κύριε Αντώνη, για έλα να κάνεις παρθενική. Απέναντι, 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 απέναντι. Σας ήρθα κύριο Αλεγάρχη, δίπλα καλώς σας βρήκα. Μόλις τελειώσαμε. Λοιπόν, έλα να είπα πάλι τα σέβη σου. Εξήγησε ωραία ή δεν είναι... Τους είπα να τα γράψουν κάτω, δεν τα γράφουν, τα ξεχνάνε ύστερα. Δεν τα γράφουν, δεν τα γράφουν. Τα ξεχνάνε ύστερα, πρέπει να τα λέω συνέχεια. Λοιπόν, η ερώτηση βραδιάς είναι μόνο μία. Παραδοκορώ. Στο τέλος θα τραγουδήσει χοντρή. Στο τέλος, δεν κάτσε να δούμε. Έχουμε ακόμα 48 ώρες να δει. Αυτό είναι η ερώτηση. Θα βγει, θα βγει και με ποιο καλτσόν θα βγει. Αυτό είναι. Το δικτυωτό. Λοιπόν, εγώ μία ερώτηση θα σου κάνω ακόμα και δεν θα φύγω γιατί τα έχει πει όλα. Μην φύγεις τώρα που ήρθες, δεν φέρεις. Ξέρεις περισσότερο από μπάσκετ ή από γυναίκες. Τι.
περισσότερο από μπάσκετ ή από γυναίκες. Κάτσε, περίμενε. Είναι νωρίς. Είναι μία και τρία. Αυτό μετά τη μία έπρεπε να το ρωτήσεις. Εγώ τώρα βγάζουμε, δεν μπορώ. Δεν, τώρα ήρθα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι από γυναίκες ξέρεις λίγο περισσότερο. Ήξερα. Α, όχι τώρα. Αυτό το κεφάλι έχει κλείσει στη ζωή μου τώρα. Τώρα μόνο μπάσκετμπολ. Πώς είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Έχει κλείσει αυτό τώρα. Δεν το δέχομαι αυτό. Τώρα τελείωσα. Δεν το δέχομαι. Να σου πω, τις γυναίκες τις ρώτησα. Μία και μοναδική τώρα. Δεν έχει άλλη. Τελείωσε αυτό. Λοιπόν. Μην έχουμε τίποτα κλάματα. Καλά τα λέγατε. Μόνο γέλια έχει τώρα, δεν έχει κλάματα. Και το άλλο που θέλω να σου πω είναι, κοίταξε τώρα, αυτό το πράγμα που όλα τα μάτς λήξαν στον πόντο. Ο Μανουσίλης θα σου πει, άμυνες αυτά, εσύ πώς το εξηγείς. Η Σοπαλία ή η Φενέρ πέρασε στην παράταση. Ένα πόντο ο Παναθηναϊκός, δύο πόντους Ολυμπιακός. Ένα πόντο είναι το άλλο, ένα πόντο δεν ήταν. Το άλλο τι, στο σούτ είναι, πάλι έχουν πει δύο νικητήρες στα πέντε δευτερόλεπτα. Πώς γίνεται αυτό. Μήπως θα είναι χοντρές σε όλα αυτά. Δυσκολεύεται να τραγουδήσει χοντρές. Κοίταξε, είναι οι υπάρχοντε κύριοι εδώ είναι αμυνογενείς. Μα το μπάσκετμπολ τώρα είναι αν οι άνθρωποι να βάλουν την μπάλα στο καλάθι, κατάλαβες. Αυτό είναι. Εγώ λέω όταν βάζεις λιγότερο από 60 μπότους, κινδυνεύεις και από γυναίκες να σε κινδύσουν, κατάλαβες. Λοιπόν. Αυτό το έχεις πει εδώ. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, την έχεις πει εδώ πέρα. Ακριβώς. Ότι άμα γίνει γυναικείο, έχουμε πρόβλημα. Άμα γίνει γυναικείο, τέτοια, τελείωσες. Να σου πω τώρα. Πάντως, μια που το λέει η τρομερή κουβέντα, είχε πολύ πλάκα να ακούω τον Καρίδα να λέει σήμερα ότι η άμυνα πρέπει να μας δώσει την νίκη και τέτοια. Γιατί κάτι άλλο μας έλεγε πριν. Τίμιος όμως. Τίμιος, το παραδέχεται ευθέως. Έτσι. Και είπε και στο πρώτο ημίχρονο ότι πρέπει να στρώσει ακόμα περισσότερο την άμυνα, γιατί τον ακούω και εγώ πολύ προσεκτικά. Μετά τις κόντρες που έχουν εδώ πέρα. Λοιπόν, και ότι έπαιξε 1,5 λεπτό λέει, η άμυνα και έκανε μια διαφορά 8 πόντων. Να δίνουμε στον Γκαρίδα. Ευτυχώς θα υπάρχουν τα βίντεο, δεν μπορεί να αλλάξει. Ο Γκαρίδας που είναι ο Γκαρίδας. Κοιτάξτε, ο Γκαρίδας είναι ο κομμάτο που θα ήθελε πάντα στο πλευρό στον πόλεμο. Για το αυριανό παιχνίδι πήγε να κάνει κούρα. Είναι με τα κόντρες από χθες. Μπουκωμένος, κρυωμένος ο μύθος. Και κατέβηκε σεφ. Yeah. Την έβγαλε την αποστολή, αλλά έπρεπε να ξεκουραστεί γιατί έχει και αύριο back-to-back που λέτε εκεί στο Massachusetts. Και δεν γίνεται. Πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο. Εντάξει. Τον ήθελες. Ας ευχηθούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα βάλει ξανά 16 τρίποντα ή 18 ή 20, δεν ξέρω εγώ. Πόσα χρειάζεται. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να βάλει αρκετά άμα θέλει να περάσει την Τζέσικα. Να σου πω, άνοιξε το κεφάλαιο, κάτσε το. Μην το περάσουμε έτσι επιδερμικά. Ποιο πράγμα? Το κεφάλαιο, Παναθηναϊκός. Γιατί και αυτή η ελληνική ομάδα μας νοιάζει να πάει όσο καλύτερα μπορεί. Εντάξει. Μα αυτό λέω εγώ. Τι. Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Ξέρω, λέω λέει, εντάξει, έχω μια οχριά, το ξέρω αυτό το πράγμα. Το εξηγώ για αυτούς μπορεί να σε παραξηγήσουν. Είμαστε τώρα Ελλάς εδώ. Δεν έχει Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Θέλουμε και οι δύο ομάδες να περάσουν. Λοιπόν, με μια πρώτη ανάγνωση έχει κάνει ήδη την υπέρβασή του. Πήρε το 2-1 εκεί που στη Μόσχα φαινόταν ότι πάμε για 3-0, τελειώσαμε. Έβγαλε αντίδραση. Ένα ερώτημα είναι πόσες παραπάνω δύναμεις μπορεί να έχει. Τι παραπάνω τρίκ μπορεί να επιστρατεύσει. Αυτό με τα τρίποντα που είπες είναι ενδεικτικό. Έβαλε τόσα με 54-55% και κέρδισε ένα πόντο. Βεβαίως τα έχει καρυμούσκεμα στα 4 τελευταία λεπτά. Και ο Γουίμς έκανε στο τέλος. Είναι και λίγο μαγική εικόνα γιατί ο Μανουσίλης τα ανέδειξε χθες. Δεν παίζουμε transition άμυνα με τίποτα στο τέλος. Έχουμε φάει 25 πόντους για πλάκα. Εν πάση περιπτώσει θέλει πράγμα. Εγώ λέω ότι το τρίποντο είναι η κατάρα και η ευλογία του μπάσκετμπολ. Δηλαδή το τι μπορεί να κάνει το τρίποντο είναι, μπορεί να δώσει σε μια υποδέστατη ομάδα το δικαίωμα να κερδίσει μια πολύ πιο καλύτερη ομάδα. Καταλαβαίνεις. Και βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή ότι και στην Αμερική και στο NBA είναι τρομακτική ύφεση στο σουτέρ. Καταλαβαίνεις, στο σουτέρ. Έχει τρομακτική ύφεση. Ίσως παραπάνω. Και μη σου φανεί παράξενο, γιατί η τρέλα με την ιδιοφία είναι και πολύ κοντά. Δηλαδή, μη σκεφτείς ότι μπορεί στα επόμενα χρόνια να βλέπουμε και τετράποντα. Κατάλαβε τι γίνεται, να σου τέλνει και από τη σέντρα για 5 πόντους. Κατάλαβε ή για 4 πόντους. Με αυτούς τους Westbrook που έχουμε μπλέξει τώρα τελευταία, το γήπεδο μοιάζει μικρό. Δώσ' του 10 μέτρα ακόμα μήκος και 5 πλάτος. Γιατί ο Ράσελ, ας ένα σπίτι, μπορεί να φύγει για τα αποδυτήρια. Όχι κάτω το καλάθι. Εδώ κολλάει και αυτό που λες. Ότι είναι καλύτερο που μας είπες μέσα να είσαι τυχερός παρά έξω. Βέβαια, τι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και το τρίποντο δεν είναι λίγο. Γι' αυτό είμαι άτυχος εδώ, γιατί είμαι έξι. Εντάξει, να μην έχει και εσύ παράπονο. Εντάξει, μην έχει και εσύ παράπονο. Κάτσε. Παράπονο, τι παράπονο. Όλα τα έκανες. Σε όλα νούμερο ένα. Νούμερο ένα μπασκετμπολίστας. Προπονητής, playboy. Όλα. Νούμερο playboy. Playboy, τι. Φέρε καμία σαμπάνια, ρε παιδί μου, τέτοια εδώ.
Λέγε τώρα πόσα θα πληρώνατε για να είχατε ένα Γιατζόγλου στο ποδόσφαιρο. Να είναι αποδεκτός από Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αριανούς, Παοκτζίδες, Αεκτζίδες. Να λέει ό,τι γουστάρει, να μην δίνει λογαριασμό και να μην τον παρεξηγεί κανένα. Κοίταξε, εγώ ασχολούμαι μόνο με αθλήματα που πιάνει την μπάλα με τα χέρια. Μετά από δεν ασχολούμαι. Τώρα ποιο κλωτσάει την μπάλα, τώρα είναι άθλημα τώρα. Ξέρεις τι έλεγε ο Πίτερσον, ο Νταν Πίτερσον, έλεγε ότι εντάξει, πώς θα το περιμένεις λέει, τώρα στο ποδόσφαιρο, άντε να μπει ένα γκολ, να μπουν δύο γκολ, περιμένεις 90 λεπτά να γίνει αυτή η φασαρία, λέει. Αλλά λέει το χειρότερο ακόμα, έλεγε ο Πίτερσον, είναι η Φόρμουλα 1. Γυρνάνε, 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 γυρνάνε και ούτε καλά δεν μπαίνει ούτε γκολ. Ξέρεις τι μου είχε ο Πίτερσον, τι μου είχε πει κάποτε. Ότι αν είχε αυτό το κουμάντο στον ποδόσφαιρο θα πέσανε χωρίς το τερματοφύλακα. Σωστό. Ήταν αυτή τη λογική σου, Πίτερσον. Αν μπουν 15 γκολ, χαρεί ο κόσμος. Και πήρε ευρωπαϊκό τρελάρα αυτό. Με μία από τι μεγαλύτερε ομάδε που έχει δει ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μεγάλη Φίλιπ το 87, το 88 το κάνω μαθητή του. Αλλά η βάση είχαν μπει από τον ίδιο ένα χρόνο νωρίτερα. Και Μενεγκίν και Μακάντου και Πρεμιέρ και Νταντόνι. Καλά, πα πολύ πίσω τώρα. Στίβα, από αυτούς τους Αμερικάνους που έχουμε στην Ελλάδα, ποιος αρέσει περισσότερο, τους παίχτες. Που τώρα. Τώρα, φέτος. Δεν έχω τόσο που λέει, αφού λείπω όλο τον χρόνο, δεν έχω. Όσο έχεις δει, δεν έχεις. Καλά, τώρα μια το πρωτάθλημα είναι νερωμένο τώρα, δεν μπορείς να μπεις. Έχουν παραλάσει τώρα παιχταράδες από την Ελλάδα. Ναι, ναι. Αυτοί που έχουν παραλάσει, δεν νομίζω από κανένα κράτος του... της Ευρώπης έχουν παραλάσει τα ονόματα που έχουν περάσει από εδώ. Πού να πιάσει από τον Dominic, από τον Darpley. Από τον Byron Scott, δηλαδή είναι μια... Xavier McDaniel, τώρα, Rolando Blackman, Eddie Johnson. Τώρα δεν είναι. Άντε να στο μαζέψω. Μια καλυστία, πώς να στο πω. Η καλυστία δεν είναι. Από αυτούς του Ολυμπιακού, ποιος Αμερικάνος αρέσει πιο πολύ? Από αυτούς, ναι. δεν έχω δει τίποτα να μ' αρέσει. Εγώ πιστεύω αυτό που μου λέγε προχθέ στην πράξη, που μου λέγε ότι παίζουν ομάδε ελληνικέ στα πλέον τη Ευρωλίγκα και δεν έχουν έναν ξένο διακριθέντα. Το είπε. Είναι κομπάρση όλοι. Ναι, είναι ρολίστε. Σου είπα εγώ ότι ο Ολυμπιακό είναι Έλληνε πρωταγωνιστέ και ξένοι ρολίστε. Εγώ δεν ξέρω γιατί. Παναγιώτη, αναφέρει τον Κίρτ. Ναι. Ποιο άλλο είναι πρωταγωνιστή. Ναι. Εγώ περίμενα ότι θα έλεγε ο Λοντζέσκι, δεν ξέρω γιατί. Του αρέσει ο Λοντζέσκι, αλλά κρατάει μικρό καλάθι. Καλά, όλοι κρατάμε μικρό καλάθι μεταξύ μας με το Λοντζέσκι. Γιατί εκεί που λες μια καλή κουβέντα, μετά βλέπεις ένα μάτσο που μπορεί και να σε υψηλό εκθέσει. Στην άμυνα, όταν το βάλεις στο σώμα, έχει ένα θέμα. Είναι όμως, δεν είναι ωραίος να τον βλέπεις αεράτος, καλός σουτέρ? Ξέρεις τι το πρόβλημα με το Λοντζέσκι, είναι ένα ωραίο φαγητό χωρίς μπαχαρικά. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Δηλαδή, δεν έχει τσέσκι. Πάμε να φύγουμε, αφήστε τον. Μέχρι τον πρώτο τα λέει μόνο. Πάμε να φύγουμε όλοι. Λοιπόν, ο λαός σου, εδώ έχει γίνει στο Facebook χαμός, λέει πρώτον, τι ένιωσες όταν έμαθες την είδηση ότι ο Ρόι έφυγε? Τι πράγμα? Τι ένιωσες, πώς αντέδρασες όταν έμαθες την είδηση ότι ο Ρόι έφυγε? Για τον κόσμο να θυμίσουμε ότι ήταν δικιά σου προσωπική επιλογή. Τον φέρεις στην Ελλάδα και στον Άρη τότε και εν συνεχεία πήγες στον Ολυμπιακό. Και δεύτερον, να θυμηθείς μια τρελή ιστορία με τον Γκάρι Σκάρι. Με ποιο να με τον Γκάρι Σκάρι? Τι άμα όταν με δάγουσε. Όταν με δάγουσε ή όταν έδωσε μπουνιά στον αστυνομικό? Διάλεξε εσύ. Πού να ξεκινάμε, από τον Ρόι? Ξεκίνα τώρα. Κοίταξε, ήξερα καταρχάς, ο Ρόι ήξερα ότι θα έχει κακό τέλος, δυστυχώς. Το ήξερα από την αρχή. Δηλαδή, επειδή είχε πολεμούσε πολλούς δαίμονες. Είχε πολλούς δαίμονες. Είχε demons. Είχε demons εδώ, είχε demons παντού. Και ένα άλλο μεγάλο disavantage το οποίο είχε ο Ρόι ήταν πανέξυπνος τύπος. Δεν ήταν χαζός. Κατάλαβες, λοιπόν. Είχε demons και ήταν και έξυπνος. Δηλαδή είχε πολλά, έπαιζε πολλά εγκεφαλικά παιχνίδια. Θα σώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ερχόταν στην προπόνηση και ερχόταν και κούτσινε. Και μου λέει, coach, μου λέει, hey, no practice today, μου λέει, το πόδι μου έχω πεθάνει στον πόνο και ιστορία. I can't practice, πεθαίνω. Το κοιτάω. Του λέω, κοίταξε, Ρόι. Τώρα μου λες ότι πονάει το πόδι σου. Εγώ το βράδυ δεν κοιμάμαι, δεν θα φάω. Μπορεί να τέλεια, του λέω.
Άμα δεν θέλει να κάνει προπόνηση, πε μου ότι δεν θέλει να κάνει προπόνηση και θα βρούμε κάτι άλλο να κάνει. Πει ότι να παίξει φλιπεράκι. Θέλει να πα δίπλα να παίξει. Μου λέει ναι, μωρέ, δεν έχω τίποτα. Δηλαδή, είχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή του έλεγα, ξέρω εγώ, δεν πιστεύω να πίνει. Όχι, ρε, τρελό είσαι. Πάω στο ξενοδοχείο στην Εψεψιόν, του λέω τι έχει πάρει για πρωινό. Μου λέει 2 αυγά και 18 μπύρε. Εντάξει, δεν πίνεις. Άμα πεις μπύρες, δεν πίνεις. Πώς τον έψεις να τον έχω δει, τον είχα δει μια φορά, είχε πει δύο μπουκάλια τεμπάσκο μόνο ρούφι. Τεμπάσκο. Τεμπάσκο σως μόνο ρούφι. Κάνες πλάκα. Δεν κάνω πλάκα καθόλου. Έκοψε τα σώθηκά του. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, πώς τον έψεις να έρθει στην Ελλάδα. Όταν του είπα ότι είμαι από τον Άρη, νόμιζε από τον Άρη τον πλανήτη Άρη. Και σου λέει δεν έχω πάει. Εντάξει, δηλαδή. What's that? Του μεταξύ, ξέρεις, η πλάκα είναι ότι τότε είχα πάει μαζί με τον Θεόφιλο τον Μητρούδη, με τον Θεόφιλο που ήταν πρόεδρος, είχαμε πάει στην Αμερική να τον βρούμε. Και ήταν στο Miami Tropics, ήταν εκεί, είχαν το πρόγραμμα τότε στο NBA, ότι ξέρεις, άμα δήλωνες ότι ήσουν πρεζόνι, ναι, ότι είχες δύο ευκαιρίες για να καθαρίσεις. Ναι. Οπότε ο Τζαν Λούκας τους μάζευε όλους εκεί, πώς να το πω, στο Miami και τους έκανε μάθημα. Ναι. Τους έκανε, ξέρω εγώ, ένα μπουκάλι σκάτς, 3 γαμάρια κοκαίνη, δηλαδή ίσον 5 εκατομμύρια δολάρια. Κατάλαβες, δηλαδή, και σου λέει τι θέλεις εσύ. Και έλεγε ο άλλος, θέλω τα 5 εκατομμύρια. Ω, πήρες την κοκαίνη, δεν μπορεί να πάρεις τα δολάρια τώρα, κατάλαβες. Και ήταν το μάθημα, το οποίο, εντάξει, καθόμουν εκεί. Και ξέρεις, για να μπεις μέσα στο μάθημα, να μπεις μέσα στη σχολή, μαζευόντουσαν εκεί. Και ας πούμε ο καινούριος που ερχόταν, έμπαινες μέσα και σηκωνόσουν απάνω και έλεγες, εμένα λέμε, με το όνομά μου είναι Στίβι Ατζόγλου, είμαι πρεζόνι, πίνω 3 μπουκάλια whisky την ημέρα, παίρνω ξέρω 5 γραμμάρια κοκαίνη. Μπράβο! Δηλαδή όλοι και τέτοια ζήτω, ξέρεις τι τέτοια. Και είχα τα παιχνίδια και είχα δει τον Richard Dumas. Ναι, αυτό ναι, που έπαιξε ύστερα στο Φίνιξ. Βασικό στο Φίνιξ. Ναι, ήταν βασικό στο Φίνιξ στους τελικούς. Τον Μπάρκλεϊ. Ήταν σαν το Julius Erving, ήταν φοβερός. Και έλεγα, Παναγία μου, θα φέρω αυτούς τους δύο στην Ελλάδα, θα ξεσκίσω τον Ιωαννίδη, που ζάλε τον Μοξίδη. Θα τους σαρώσω όλους και τέτοια. Και λέω στον ατζέντη του Τόπλι, θα πάρω το Ρόι και θα πάρω και τον Ρίτσαρντ Ντούμας. Μου λέει, θα κάνεις την ατομική βόμβα, μου λέει. Θα βάλεις αυτούς τους δύο. Θα την ακτεί η χώρα στον αέρα. Άμα το έκανες, θα είχαμε γλιτώσει από τότε. Δεν μου λες, με το σκάρι, γιατί σε δάκουσε ο σκάρι. Μην μείνει τώρα η απορία. Με το σκάρι. Με το σκάρι, τι να σου πω με το σκάρι. Με το σκάρι, καλά, ο σκάρι ήταν ατραξιόν. Τέτοιος παίκτης, ο οποίος, θυμάμαι, ήταν τότε η εποχή του Κοσκοτά. Mm-hmm. Εκεί είχα πάει στο Utah. Τον είχα βρει στο Jazz. Τον είχα βρει στο Utah Jazz. Τον είχαν διώξει γιατί είχε δίνει τον Mel Turpin στο Pullman. Ο Mel Turpin ήταν ένας τύπος που ήταν 7 πόδια και ζήγιζε 200 κιλά και με μια πουλιά τον έριξε κάτω. Και τον είχαν διώξει. Μετά φανταστικός. Ναι. Ας πούμε, να σκεφτείς ότι είχαμε πάει στην Ισπανία και είχε κάνει κάτι καρφώματα, είχαμε κάνει κάτι κομπίνες με τον Αγγέλο, το οποίο και του λέγε ο Σκάρι, του λέω, κοίταξε, του λέει. Λέει, μόνο πέτα την μπάλα κάπου κοντά στο καλάθι. Κάπου κοντά, λέει. Δεν χρειάζεται. Και τέλεια. Και ο Αγγέλο, ας πούμε, ξέρεις, όπως έγινε με τον Μπρίντεζι εκεί, του πετάει, παίζουμε με τη Σαραγκώσα και φεύγει ο Σκάρι, ξέρεις, για να πάει την μπάλα. Και ο Αγγέλο πετάει την μπάλα από πίσω του. Και όπως είναι ο άτιμος στον αέρα, εκεί που ήταν στον αέρα, γυρίζει στον αέρα σαν ελικόπτερο, πιάνει την μπάλα με το αριστερό, την καρφώνει
Και το γήπεδο σηκώθηκε 10 λεπτά στο τέλειο και τέλειο. Αυτό. Και μετά σε δάγκωσε. Α, μετά με δάγκωσε. Γιατί όμως. Δεν ήταν καλή πάση. Όχι. Ήταν πρεζόνι και αυτός, δεν παιδί μου. Είχε σπάσει το χέρι του. Είχε σπάσει το χέρι του. Παίξαμε με τον Παγκράτη σε ένα φιλικό παιχνίδι και έπεσε κάτω, έσπασε το χέρι του. Τρέξαμε εκεί, του βάλουμε το χέρι στη θέση. Μου λέει ο γιατρός, μου λέει, είχε γίνει εξάρθρωση του. Mm-hmm. Βγάλαμε το χέρι του στη τέλεια. Στεναχώρια και τέλεια, λέει, 3 μήνες έξω. Την άλλη μέρα το πρωί, χτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν ο Σκόρι στο τηλέφωνο. Του λέω, πώς είσαι και τέλεια, μου λέει, μου σπάσε στο χέρι. Του λέω, τι? Μου λέει, μου σπάσε στο χέρι. Έρχομαι. Θα σε κανονίσω. Εντάξει. Και ήρθε. Κλείω το τηλέφωνο. Παίρνω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού τηλέφωνο, του λέω στην προπόνηση ότι θα έχουμε φασαρίες. Μου λέει τι έγινε, του λέω θα έχουμε φασαρίες. Μου λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχω δουλειά, έχετε ένα καράβι σήμερα, δεν έχω χρόνο. Πηγαίνω στην προπόνηση, λείπει αυτός μαζί με τον Μίλτον, που είχαμε τον Μίλτον, τον Λάρι. Λοιπόν, ο Λάρι, επειδή ήταν πιτσιρίκι, τον Λάρι τον βρήκα στην Ελβετία. Ήταν σε μια ομάδα, μικρή ομάδα στην Ελβετία, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στην Ιταλία κτλ. Ο Σκόρι, επειδή ήταν στο NBA, τον είχε σαν σοφέρ του, ρε παιδί μου, πήγαινε εκεί, κάνε αυτό, τον είχε σαν δούλο και τέλεια. Αυτοί λείπαν από την πρωινή προπόνηση. Ήμουνα εκεί και κάναμε τακτική. Ξαφνικά μπαίνει ο Σκόρι μέσα με το χέρι του δεμένο. Λοιπόν, μπαίνει μέσα, μου λέει, έλα στα ποδητήρια. Του λέω, κάτσε κάτω. Μου λέει, έλα στα ποδητήρια. Του λέω, κάτσε κάτω. Μπαίνει μέσα εκεί και μπα, μου ρίχνει μια μπουνιά στο κεφάλι. Και με αρχίζει με ένα χέρι δεμένο, με ένα χέρι δεμένο να θέλει να κάνει το. Ξέρεις, γιατί αυτός μεγάλωσε με τον Μάικ Τάισον. Αυτοί μεγάλωσαν σε μια συνοικία της Νέας Υόρκης, στο Red Hook, που δεν πάνε ούτε οι μαύροι δεν πάνε εκεί. Όχι, δεν μαύροι δεν πάνε εκεί. Κατάλαβες. Βάζω αυτή τη συνοικία, τελείωσες. Δηλαδή, εκεί μεγάλωσε αυτός. Λοιπόν, το οποίο εκείνη τη στιγμή, ας το πούμε, ξέρεις, πήγε να παίξει μπουνιές μαζί μου και μου ορμάει. Εντάξει, έτσι πως μου ορμούσε, μέχρι ήταν και θηρίο κιόλας. Εντάξει, και εγώ δεν είμαι και μιμουά, όπως και να το κάνουμε. Και τον πιάνω σε ένα κεφάλαιο κλείδωμα, τον πιάνω σε ένα κεφάλαιο μία, προσπαθώ να την ορμήσω και ο Ρουφιάνος με δαγκώνει εδώ. Με δαγκώνει στο στήθος. Μιλάμε τα δόνια του Ρουφιάνου. Τα δόνια περάσανε τη φόρμα, το θερμοφάν, το μπλεντένια και ίσα ίσα που, ξέρεις, που έσπασε ας πούμε το δέρμα. Πω, που το χτυπάει. Του δίνω μία μπουνιά στη μούρη και κάνει, ξέρεις, α, τώρα είμαι καλά. Έρχεται η αστυνομία. Έρχεται ο αστυνομικός με το πηλίκιο εκεί, δίνει και μια μπουνιά στον αστυνομικό, κάτω ο αστυνομικός. Είχε πάρει, ξέρω εγώ, 3 γραμμάρια κοκαίνη και ήταν, ξέρεις, όλο ήταν τέλειο. Εντάξει, τον γυρίσανε γύρω-γύρω από το γήπεδο, τρέχανε 5 αστυνομικοί γύρω-γύρω. Από τους γύρους που έκανε, έφυγε η μαστούρα σιγά-σιγά. Τον είχαν κλειδώσει μέσα σε ένα δωμάτιο. Μου λέει, I wanna see Steve, θέλω να δω το coach. Μου λέει, ο αστυνομικός, μην πας μέσα. Του λέω, θα πάω μέσα και τέλεια. Πηγαίνω μέσα εκεί. Και μου λέει, you know how much I love you, man, I love you. Εντάξει, σέβη και τέλεια. Φοβερό παιδί. Φοβερό παιδί. Λοιπόν, μου διάτρεψε και τις ταχυπαλμίες. Σου φύγανε τα χυπαλμία τώρα. Άμα σε δάκω να σου πω εγώ τι θα γίνει, λέγε. Άμα σε δάκω να σου λέγα εγώ τι θα γίνει. Αν έχει πάρει τα χυπαλμία στο πάνω παιχνίδι, σκέφτε να σε δάκω να πώ τα χυπαλμία δεν θα έχει. Τι να πούμε τώρα. Τέλειωσε την κομπή. Λοιπόν, κοίτα, έχει άλλα 3 λεπτά. Όχι. Είμαι υπερικανοποιημένο. Δηλαδή. Πε το σκορ στη Λεβέση και φύγαμε. Αντί να κλέγε τα γέλια στο σπίτι σου, είσαι εδώ. Όχι, αυτό είναι μοναδικό πράγμα. Δηλαδή, αυτοί που μα βλέπουν αυτή τη στιγμή αύριο να ξέρουν ότι θα του έρθει διπλά σε συνδρομή. Έτσι δεν είναι. Αυτό το πράγμα δεν πληρώνεται. Αφού να σκεφτεί την Κορέα, βγάζω λόγο χωρί να μιλάω κορεάτικα. Πώ σου φαίνεται αυτό. Το πιστεύω. Λοιπόν, στο υπόσχευμα του χρόνου θα ξανά
γιορτή. Ναι. Γιατί το έχει πει, δεν είναι για χορτάσεις. Ναι, ναι. Μία φορά. Μία φορά, μία φορά. Εδώ. Και μία εσύ, φορά. Κοίταξε. Τον εμπνέεις. Εγώ δεν χάνω εκπομπή. Δηλαδή, αν είναι ο Γιατζόγλου, θα ήθελα να τρέξει, ξέρεις, το μάτι στο fast forward να αρχίσει η εκπομπή. Δηλαδή, με τα δάκρυα. Ναι, δεν μπορώ. Κλαίω, δεν μπορώ. Δεν φτάνει. Εντάξει, με διέλυσε. Λοιπόν. Να σε καλά. Μας διέλυσε όλους. Σε ευχαριστούμε που υπάρχεις. Και του χρόνου θα σε πάρω τηλέφωνο. Ναι, θα είμαι εδώ. Θα είμαστε εδώ. Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό πρέπει να συνεχίσουμε. Είναι υποχρέωσή μας. Όταν επιστρέψουμε, ο Αντώνης δεν θα είναι εδώ. Μάλλον θα κρατάει την κοιλιά του προσπαθώντας να θυμηθεί όλα αυτά που ζήσαμε το προηγούμενο διάρδο. Εσύ αντέχεις. Αντέχω. Αντέχεις και εσύ λοιπόν. Και ο Μάνος θα αποχαιρετήσει Φορτάτος, ωραίος και όλα αυτά. Και θα μείνω εγώ με ιερό καθήκον να προσπαθήσω να σταθώ στο ύψος σου. Μετά από εκεί δύσκολο, που έβαλες τον πύχη. Πολύ και πώς θα το κάνω. Έχεις αγώνα μπροστά. Δώσε μου δύο λεπτά με το time out, αποχαιρετώντας τον Αντώνη και τον Μάνο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Και δίνοντας ρεπορτάζ Ολυμπιακού για να ανοίξει μια παρένθεση, τρία λεπτά να το σκεφτώ, να δω πώς θα μπορώ να κοντράζω το Γιατζόγλου στη συνέχεια. Καταλαβαίνετε, έχω χαμένος από χέρι. Επιστρέφουμε. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη αυτή. Επί ενός πολύ μεγάλου αντιπάλου. Ήταν ένα παιχνίδι που μετά τη νίκη στη Βαρκελόνη άλλαξαν τα δεδομένα και πλέον έπρεπε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι εμείς. Νομίζω ότι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ελέγξαμε το παιχνίδι, ήμασταν καλύτεροι και δίκαια κερδίσαμε. Είναι σημαντικό ότι κερδίσαμε και κάναμε το 2-1 και από εκεί και πέρα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, το επόμενο, για το οποίο πρέπει να ξεκουραστούμε σήμερα, να συγκεντρωθούμε και να πολεμήσουμε μεθαύριο. Un partido disputado, un partido que podía haber caído por cualquiera de los dos equipos. Un partido que nosotros pienso que llevábamos, estábamos siempre dentro del partido, excepto el último cuarto, que los primeros minutos nos quedamos sin anotación. Pero luego conseguimos volver a entrar al partido y tuvimos tres tiros ganadores y no conseguimos acabar ganando. Καλύτερα είναι να προσγειωθούμε όλοι, γιατί κάναμε απλά μια νίκη και ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς για το Final Four, οπότε ας την ξεχάσουμε σήμερα, επιβάλλεται να την ξεχάσουμε σήμερα αυτή τη νίκη και να συνεχίσουμε για το επόμενο παιχνίδι, το οποίο θα είναι πιο δύσκολο. Έχουμε πει ο κόσμος είναι εκτός παίχτης, μας έδωσε όθηση εκεί που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ γιατί χρειαστήκαμε και σίγουρα το κάθε παιδί έδωσε το 150% των δυνατοτήτων του για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει αυτή τη νίκη, είτε με το κορμί του, είτε με μια άμυνα, είτε με ένα rebound, είτε με οτιδήποτε. As long as we play, we can play better than we did today, but as long as we come out with the same fight, I think we're going to be fine. We had options to win it. We didn't make those jumpers that could have given us the game, but overall I think we did a pretty good match. We were in the game the whole time, and then at the end we could have we had options to win. So it was definitely defense. Definitely trying to stop Navarro, trying to stop Tomic and everybody. Like it was definitely defense. Όπως είχαμε πει από την αρχή, ήταν ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχουμε παίξει. Θέλω να ελέγξουμε το ρυθμό 100%. Νομίζω το κάναμε στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Περιορίσαμε όσο μπορούσαμε Navarro και Tomic και αν ήμασταν πια σίγουροι στις βολές, θα ήταν ακόμη πιο εύκολο το παιχνίδι. Είμαστε προετοιμασμένοι για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε προετοιμασμένοι να παίξουμε για 40 λεπτά και να καταφέρουμε να κερδίσουμε έστω με ένα πόντο. Η νίκη μετράει. Όλα τα παιδιά νομίζω δώσαν το κάτι παραπάνω, προσπαθήσανε και αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2-1 και νομίζω πως το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μείνουμε ταπεινοί για να συνεχίσουμε δυνατά ακόμα ένα παιχνίδι για να φτάσουμε στο Final Four. Επιστρέψαμε, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Μετά από αυτά που έλεγε το προηγούμενο τέταρτο ο Στίβ, ότι και να πούμε δεν έχει καμία αξία. Προσπαθήσουμε λοιπόν έτσι, να διατηρηθούμε σε ένα καλό ρυθμό, να κλείσουμε την εκπομπή σε 7-8 λεπτά, να μείνουμε με τα καλά αυτά που έλεγες νωρίτερα. Τώρα πάμε σε πράγματα διαφορετικά. Χρήστος Καούρης μαζί μας. Καλησπέρα, Χρήστο. Yeah. Έχουμε δύο σκέλη, το παιχνίδι και την επίσημη ανακοίνωση της Ευρωλίγκας για την ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ναι, και τρίτο ας πούμε. Το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα διεκδικήσει το 2-2. Ας ξεκινήσουμε από τα καλά για να μείνουμε στο ίδιο κλίμα που ήσασταν πριν, να δούμε κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Τι ακριβώς συνέβη στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα και πώς η ΕΦΕΣ κατάφερε να κάνει το 1-2 στη σειρά με τη Ρεάλ. Η οποία, ρίσκομαι παρόλο, αν είχε καταφέρει η Γιώργο Ρεάλ, αν είχε καταφέρει η ΕΦΕΣ να κερδίσει το μάτς της, το δεύτερο παιχνίδι, τώρα η Ρεάλ θα ήταν σε πολύ ισχυρά προβλήματα. Δηλαδή, θυμάμαι σαν είναι τώρα το Δημήτρη Καρέδα, τελευταία αγωνιστική Ρεάλ Ζαλγίρης, που αναρωτιόμασταν τι συμβαίνει. Και έλεγε ο Δημήτρης ότι παιδιά, εδώ δεν πρόκειται για ότι επιλέγει αντίπαλο, απλά είναι ντεφορμέ. Ο Κάρολ το βρήκε το τρίποντο και το έβαλε. Ο Περπέρογλου θεώρησε ότι έκανε φάουλ, αλλά δεν σφυρίχτηκε. 72 όλα. Ντρέιπερ
4-3, πάει μόνος του, ευγαλέξω, Τζάνινγκ για τη νίκη, ναι! 75-72 με buzzer beater του Ματ Τζάνινγκ. Ντουσανίφκοβιτς, αφού έγιναν όλοι να κουβάρει. Λοιπόν, ο Ντουσανίφκοβιτς, ο οποίος μίλησε κιόλας για θεϊκή παρέμβαση, να το πω έτσι, γιατί είπε ότι έγινε φάουλ στην συγκεκριμένη φάση από τον Περπέρογλου και ότι έπρεπε να σφυριχθεί. Είπε ότι ο Θεός μας είδε ότι δουλέψαμε πάρα πολύ καλά και δουλεύουμε πολύ σκληρά και γι' αυτό καθοδήγησε το σουτ. Μάλιστα. Και τα play-offs έχουν μεταφυσική, ας πούμε. Εντάξει. Ο Ντούντα έχει πει πολλά. Δεν με εκπλήσει τίποτα. Πάμε να δούμε το παιχνίδι. Πάμε να το δούμε, λοιπόν. Το παιχνίδι αναλυτικά. Λοιπόν, άλλη μια φορά, γιατί δεν συμβαίνει και κάθε μέρα. 7 δευτερόλεπτα. Ο Περπέρογλου έψαξε να κάνει το 5ο του φάουλ, δεν τα κατάφερε. Η Έφες λες και ζούσε ντεζάβιο, γιατί πάλι 2 και 12 πριν για το φινάλι ήταν 7 πόντους μπροστά, ακριβώς όπως στη Μαδρίτη. Αλλά ο Ματ Τζάνινγκ ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, στην κυριολεξία, της τελευταίας στιγμής. Να το. My team throwing up game per game. These three was necessary to make the foul, which Carroll scored. But the God is looking us. They know they are working well and great and help us to score last three. Αυτά είπε λοιπόν και ο Ντούντα. Πάμε να δούμε και τι ακριβώς συνέβη μέχρι να φτάσουμε ως εκεί. Με τη Ρεάλ να ξεκινά καλύτερα, την έφεση να έχει σοβαρά προβλήματα στην επίθεση και να σκοράρει 8 λεπτά 11 πόντους. Ο πυρηνοκίνητος Γιούλ σταμάτησε, συνέχισε από εκεί που σταμάτησε, έχοντας, θυμίζω, 18 πόντους, 12 ασίστ στο δεύτερο παιχνίδι. Ο μόνος που απειλούσε και απειλούσε σταθερά ήταν ο Κρίστιτς, ο οποίος εδώ κάνει ένα μικρό σεμινάριο στον Μεζρή για το πώς παίζεται η θέση και μειώνει σε 22-24. Με αφετηρία την πολύ καλή της άμυνα, η Έφες στην δεύτερη περίοδο μαζεύει τη διαφορά. Ψάχνει να τροφοδοτήσει σταθερά τον Κρίστιτς, βρίσκει αποστάσεις και τελικά ο Σάριτς το αποφασίζει για το 28-26-3-42. Για το φινάλε του πρώτου μέρους. Περάσαμε στην τρίτη περίοδο, οι δύο ομάδες κοντά, χέρι-χέρι, 33-35 από το χέρι αλφάδι του JC Carroll, το είδαμε και στο φινάλε. Μια καραμπόλα που βγάζει στον αφρό τον Οσμάν, ο οποίος για άλλη μια φορά ήταν πολύ θετικός σε άμυνα και επίθεση. Δεν έχει τελειοποιήσει τίποτα, αλλά είναι και λογικό για ένα νεαρό παιδί. Αλλά δεν φοβάται καθόλου, Χρήστο. Εξαιρετικό project, πραγματικά. Εδώ στέκεται και μπροστά στον Οσιόνι. Δέχεται και μία στο πρόσωπο, καλά κεφάλαιο από τον Αργεντινό, που του μαθαίνει. Είναι κάτι μέτριο σουτέρ και δεν φοβάται να πάρει τα μεγάλα σούτ. Αυτό λέει πολλά. 13 πόντοι από τον Ματ Τζάνινγκ στην τρίτη περίοδο. Αυτός ήταν ο καταλήτης για να φτιαχτεί το 56-46 με το φινάλε της τρίτης περίοδου. Και αμέσως με το καλημέρα στην τέταρτη, με ένα σουτ θεωρητικά δεν μπαίνει, αλλά όταν σε ένα σουτέρ αισθάνεται καλά και τα έχει βάλει όλα, θα βάλει κι άλλο ένα. Συν 13 μεγαλύτερη διαφορά για την Έφεση. Και εκεί που λες ότι Ρεάλ ίσως και να παραδώσει πνεύμα γιατί δεν έχει κανένα διακριθέντα, εμφανίζεται ο Σέρχιο Ροδρίγεθ, ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο είναι πραγματικά άφαντος, έχει 2 πόντους όλους και όλους και βάζει 15 πόντους στην τέταρτη περίοδο, κυριολεκτικά μόνος του, ξαναβάζει την Ρεάλ στο παιχνίδι. Εντάξει, έπαιξαν ρόλο και κάποια λάθη, εδώ βιάζει τον Τρέιπερ, θα του πάρει την μπάλα ο Σλότερ και στο 3-2 ο Ροδρίγεθ θα βρει και ένα καθαρό σουτ για το 62-59. Πριν περάσουμε 5 λεπτά, εκείνο το συν 13 έχει γίνει συν 3. Η παγίδα που διαβάζει πολύ καλά η ΕΦΕΣ, καρφώνει στην ουσία ο Κρίστιτς. Εδώ έχει οριμότητα η ομάδα του Ιβκοβιτς να ψάξει τον ψηλό και να μην συνεχίσει με περιφερειακά σουτ. 2 φάουλ σε αυτή τη φάση σφυρίχτηκαν. Το πρώτο είναι χαμηλά του Σλότερ, συνέχισε και κατεδάφισε τον Κρίστιτς ο Ρέγγες. 2 βολές και μπάλα απ' έξω. Το λεγόμενο continuation και δόθηκαν 2 φάουλ και στον ένα και στον άλλο, γιατί ο Σλότερ αποβλήθηκε. Ο Γιούλ όμως είναι εκεί, 68-65, αφού ο Ντρέιπερ δεν τα καταφέρνει υπό την απειλή του Νοσιόνι. Ξανά ο Σέρχιο Γιούλ για το 68-67 στα 27 δευτερόλεπτα να πέφτει η μπάλα. Οι δύο ομάδες θα ανταλλάξουν βολές, θα βάλει και ο Ρούντι και ο Ντρέιπερ και ο Περπέρογλου για να φτάσουμε στο κλασικό, νομίζω, φινάλε, ένα από τα πιο κλασικά παιχνίδια φέτος στην Ευρωλίγκα, γιατί δεν είχαμε μόνο buzzer beater, αλλά είχαμε και το τρίποντο του Κάρολ σε επανάληψη, η τελευταία φάση και το φινάλε που δίνει την ευκαιρία στην ΕΦΕΣ να διεκδικήσει ακόμα την πρόκριση στο Final Four. Επόμενο μάτς την Πέμπτη, σκορ 1-2, ασφαλώς και η Ρεάλ παίζει με τα λευκά, λευκά φορά ούτως ή άλλως, αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Φαίνεται, είναι φανερό αυτό. Είναι σε καλή κατάσταση μόνο ο Γιούλ. Ο Αγιόν λίγο,
Ο Ρούντι κάνει. Ο γιος στην επίθεση, άμα δεν του πει να παίξει. Ό,τι του κατέβει και μια Ρεάλ η οποία στο πρώτο ημίχρονο στάρει 17 φορές για 3 και 13 για 2 είναι θρίαμβος ανισορροπίας. Και μου μοιάζει ότι αν έβρισκε, αν έχανε το δεύτερο παιχνίδι, εγώ θα θεωρούσα σχεδόν έξω. Ακόμα και αυτή τη Ρεάλ. Αλλά είναι σε πάρα πάρα πολύ κακή κατάσταση. Ακόμα και να πάει στο Final Four, νομίζω ότι όλα τα τρίκ του Ivković, όποιο θα τη βρει απέναντί του, θα τα πάρει και θα πει ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό να τελειώσω εγώ τη δουλειά. Εντάξει. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Πράγματι, Ρεάλ είναι μια ιδιαίτερη υπόθεση. Από εκεί και πέρα, 150.000 το πρόστιμο της Ευρωλίγκας στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ναι. Ποσό ρεκόρ όταν μιλάμε για πρόστιμο σε έναν άνθρωπο, για τον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος τιμωρήθηκε από το επίσημο φύλλο αγώνα, από τον ανεξάρτητο δικαστή της Ευρωλίγκας, για επίθεση στους διαιτητές. Και όπως γράφει το φύλλο αγώνα, καθότι ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπήκε στα αποδυτήρια μετά την νίκη της ομάδας του Παναθηναϊκού, ακριβώς μετά το τέλος του αγώνα, και προσπάθησε να επιτεθεί σωματικά σε έναν διαιτή και απείλησε τον κύριο Ανκαράλ εν προκειμένου. Προφανώς αυτό γι' αυτό είναι η είδηση, γιατί ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε και με 30.000 ευρώ για ρήψη αντικειμένων, λέιζερ και κροτίδες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά το πρόστιμο είναι πάρα πάρα πολύ βαρύ και μάλιστα στην εξήγηση ο ανεξάρτητος δικαστής τονίζει τη βαρύτητα των απειλών από τον κύριο Γιαννακόπουλο αλλά και την επανάληψη της κακής συμπεριφοράς του ίδιου ατόμου που στο παρελθόν έχει βλάψει την εικόνα της διοργάνωσης. Και επειδή σε λίγες ώρες έχουμε παιχνίδι, ελπίζουμε να επικρατήσει λογική. Το ζητούμενο ο Παναθηναϊκός να κάνει το 2-2, να επιστρέψει στη σειρά στη Μόσχα. Να κάνει άλλη μια υπέρβαση, ναι. Πιθανώς και με τον Σλότερ ο οποίος πήρε μέρος στην προπόνηση. Νομίζω ότι θα τον δούμε έστω και για λίγο. Μετά από όλα αυτά, ασφαλώς προσπαθούμε να βάλουμε το παιχνίδι σε πρώτη μοίρα. Πρέπει να μπαίνει πάντα το αγωνιστικό στην πρώτη μοίρα. Παναθηναϊκός θα ψάξει άλλη μια υπέρβαση. Παραδέχτηκε ο Ιβάνοβιτς ότι πρέπει να βρούμε καλύτερη ισορροπία. Δηλαδή, το να σουτάρεις περισσότερα τρίποντα από δίποντα και να κερδίσεις το παιχνίδι μπορεί να συμβεί μία, δεν ξέρω στις πόσες. Αλλά παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι και περισσότερη άμυνα στο transition πρέπει να βρούμε. Και καλύτερη ισορροπία μέσα έξω πρέπει να βρούμε. Και καλύτερη άμυνα συνολικά πρέπει να παίξουμε αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες κόντρα σε μια τσέσικα που θα παίξει καλύτερα. Ωραία. Μία και δέκα λέει. Μία και δώδεκα τώρα λέει. Πάμε, φύγουμε. Πάμε. Πάμε έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο αρχηγός σφύριξε λήξη. Στίβ Γιατζόγλου. Όπως έχει πει, δεν είναι για χόρταση. Αυτός ήταν για φέτος. Κρατήστε ό,τι είδατε. Θυμηθείτε τα καλά. Του χρόνου ξανά. Στα δύσκολα πάλι. Εδώ, όταν η μπάλα θα ζυγίζει πολλά κιλά και το πράγμα θα είναι οριακό, όταν θα κρίνονται προκρίσεις στο Final Four, όταν θα έχουμε σκληρές και απαιτητικές δουλειές, ο μεγάλος Στίβ θα εμφανιστεί ξανά. Μέχρι τότε, YouTube, βιντεάκια, μηνύματα σε μένα και στη σελίδα της Ευρωλίγκας που τον έχετε κάνει ανάρπαστο και τον ζητάτε κάθε μέρα. Σταμάτα. Ισχύουν, θα τα δείξω. Δεν έχω κανένα λόγο να σου λέω υπερβολές. Λοιπόν, λέμε καληνύχτα και γεια. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.